Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την Πορτόπης Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Παναγιώτα Χαλκιά στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δοθεί η οριστική λύση στην καλύτερη τιμή και σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης, μπαίνετε στο www.listoparto.gr, εκεί όπου θα βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας, θα το κάνετε δικό σας, εύκολα, γρήγορα θα το λύσετε ή θα σας το λύσουν και θα σας το δώσουν, υπενθυμίζω όλα αυτά στο www.listoparto.gr. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια προσφέρει σήμερα μια μοναδική εμπειρία. Μασάζ, πριβέ σουίτα και σάουνα μόλις από 18 ευρώ και 90 λεπτά στην υπερπολική χώρο του Sylvan Ray Spa στο 5 αστέρων Ανδρομέδα Hotel στο κέντρο της πόλης. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr γιατί καθημερινά κερδίζετε ευρώ με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Παρέα με την κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει καθημερινά να έχει μοναδικές προσφορές για όλους εσάς, και σήμερα μπορείτε να αποκτήσετε οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί τακτή
το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 18.800 ευρώ μόνο. Τώρα που δεν υπάρχει η επιδότηση της ΔΕΠΑ, τώρα που θα το βρείτε παντού από 20.000 και πάνω, μπορείτε να το κάνετε δικό σας, να έχετε την ελάχιστη τιμή στο καύσιμο και φυσικά καλύτερο μεροκάματο με ένα τηλεφώνημα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Το έδινες πέναλτι εσύ ή όχι? Μα αφού είναι πέναλτι, γιατί να μην το δώσει? Εσύ λες ότι είναι πέναλτι. Καθαρό, γιατί? Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Εσύ επειδή είσαι άμπαλος θα πεις δεν είναι πέναλτι, φυσικά. Ό,τι σε συμφέρει. Εγώ δεν σε φόρεσα, Φερέτζε. Τι Φερέτζε να με φορέσεις? Ο άνθρωπος κερδίζει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, ναι. Τον παίρνει πλάτη τον αντίπαλο ο φόρτης, πώς το λένε, ο παίκτης της Ρεάλ. Πάει από πίσω με χέρι και με το ποδάρι του, να πούμε, τον τραβάει μια και τον ρίχνει. Τον βγάζει, έστω και εκεί στην μικρή περιοχή. Και λίγο να σε ακουμπήσει, να σε βγάλει από την φορά σου, είναι πέναλτι. Καθαρότατο. Τζάμπα φωνάζει ο γερο Μπουφόν. Μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια στη Γιουβέντους. Άθλια η Ρεάλ, βέβαια το δικαιούται. Δηλαδή η εφημερίδα μας που λέει με ανύπαρκτο πέναλτι Ισπανή. Είναι άμπαλη κι αυτή. Εγώ το έγραψα, ρε κόκκινε. Δεν είπα το έγραψα. Τι το έγραψε η εφημερίδα μας, πάει να πει ότι δηλαδή. Φόρεσε εμένα άμπαλο. Και σου λέω. Άρα και οι συνάδελφοι είναι άμπαλοι. Τι με νοιάζει εμένα με τον συνάδελφο, μίλησα. Αν έρθει εδώ συνάδελφο και μου πει είναι μπέναλτι, θα τον πω είσαι άμπαλο. Ναι. Αν έρθει και μου πει ότι αυτό δεν είναι μπέναλτι. Έχει δικαίωμα να έχει διαφορετική γνώμη? Όχι, δεν έχει δικαίωμα. Γιατί? Γιατί είναι μπέναλτι, δεν είναι. Δεν έχει δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη. Τα ίδια δεν λέγαμε. Το ότι άμα δεν χωνεύει στη Ρεάλ και άμα ήταν. Δεν χωνεύω τη Ρεάλ. Ναι, άμα δεν χωνεύει στη Ρεάλ, άμα ήταν, ξέρω εγώ, ο αυτοκράτορας εκεί και έκανε κέρανε, ξέρω εγώ, κατά πάντα. Ούτε Ρεάλ είναι, ούτε Γιουβέντους. Άρα τώρα τι. Είμαι Μπαρτσελόνα. Θα μαλώσουμε τώρα για τον πέναλτι. Είναι πέναλτι καθαρό. Τον βγάζει. Αποθέωσα τη Ρώμα. Καταρχήν τον παίρνει στην πλάτη, τον βάζει πλάτη. Είναι πολύ μακριά, ούτε καν κολλητά. Είναι ένα μέτρο μακριά. Δεν μπορεί να βρει την μπάλα γιατί η μπάλα είναι μπροστά. Βρίσκει τον παίκτη, είναι πέναλτι. Τώρα το κάνουμε θέμα και αυτό. Δεν είναι θέμα. Όχι, δεν είναι θέμα. Είναι πέναλτι, το έδωσε τελείως. Είναι θέμα σε όλο τον κόσμο και δεν είναι θέμα σε εμάς. Είναι πέναλτι, κύριε. Ας βάλει τρίτο center back εκεί πέρα να κρατήσει το 3-0, να το πάει στα πέναλτι. Γιατί δεν μπορεί 120 λεπτά η Γιουβέντους να παίξει σαν τη γάτα με το ποντίκι τη Ρεάλ. Δεν γίνεται. Το έκανε 3-0. Πρέπει να συμμαζευτείς, να το πας πιο συμμαζεμένα το όλο θέμα. Μπορεί να βάλει τέταρτο, πέμπτο κτλ. Εντάξει, συμμαζέψου. Δεν μπορεί να γίνεται σέντρα στο 93 και να έχει δύο παίκτες στην περιοχή. Και να πηδάει ο Ρονάλντο μέχρι το Θεό και ο άλλος να το χάνει και να κλαίνε τώρα σαν τα μωρά του, δεν είναι πέναλτι. Πέναλτι. Πώς δεν είναι πέναλτι? Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Επειδή το λέει όλος ο κόσμος, τι θα κάνουμε? Όλος ο κόσμος. Και του πάω τον γκολ είναι offside και αυτό είναι πέναλτι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ούτε θα αλλάξουμε το τον goal, θα offside. Αλλάξουμε τον κανονισμό επειδή βολεύει εμάς τώρα. Γιατί μας βολεύει? Γιατί δεν ξέρω, ρε κόσμο. Είμαι Ρεάλ. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι Γιουβέντους. Δεν ξέρω. Το έπαιξα στοίχημα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, μα το λες έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορώ να έχω μια διαφορετική γνώμη. Όχι, ρε κόκκινε, η γνώμη η σωστή ή η λάθος είναι η σωστή. Τι θα πει, έχεις γνώμη? Η γνώμη είναι πάντα υποκειμενική. Δεν είναι υποκειμενική η γνώμη. Πάντα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βλέπει ένα γεγονός, πώς θα γίνεται να το λέει ο άλλος το άσπρο και ο άλλος θα το λέει μαύρο? Πώς θα γίνει? Το δηλαδή. Ίδιο δεν έγινε με τον κόλ του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν υπάρχουν απόψεις που λένε άλλοι. Όχι, δεν υπάρχει. Εδώ ο ίδιος ο Μελισανίδης. Ναι. Είπε για ένα γκολ που είναι ή δεν είναι, γίνει ολόκληρο χαμό. Ο ίδιος ο Μελισανίδης. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει. Ναι. Και μου λες τώρα. Δεν νομίζω ότι. Να σου πω κάτι καταρχήν. Κόκκινε, θα βάλω εγώ τώρα τον Μπουφόν τα κλάματα. Όχι. Είναι πέναλτι, πάει. Όχι, όχι. Τον παίρνει πλάτη. Ξέρεις τι σημαίνει τον παίρνει πλάτη? Μεγάλη πόλη. Τον έχει πάρει πλάτη. Είναι ένα μέτρο. Για ιταλική άμυνα αυτό στο 93. Είναι ένα μέτρο μπροστά ο παίκτης της Ρεάλ από τη Γιουβέντους. Είναι στη μικρή περιοχή. Με μια απλή επαφή είναι γκολ. Είναι γκολ με μια απλή επαφή. Δεν χρειάζεται. Η μπάλα φεύγει, όχι, δεν κάνει. Ναι, άσε τώρα. Αν δεις τη φάση, η μπάλα δεν φεύγει καθόλου. Η μπάλα. Έφυγε η μπάλα. Τελειώσαμε με τον κύριο Μπουφόν. Τελειώσαμε. Είναι πέναλτι. Ποιο κύριο Μπουφόν έφυγε? Η εμφάνιση που κάνει σε όλο το παιχνίδι είναι επική. Τι έχει κάνει? Η εμφάνιση που κάνει η Γιουβέντους ξεφτιλίζει εμένα, εσένα γιατί, και το κακό σου είναι απάντη. Γιατί μα ξεφτιλίζει, ρε? Γιατί έδωσε άσο τη Ρεάλ. Και λοιπόν. Εντάξει. Και περίμενε η Ρεάλ να κερδίσει με σβηστέ μηχανέ ή συντηρητικά, αν θέλει. Ναι, ωραία. Και πάει η Γιουβέντους με το μαχαίρι στα δόντια και βάζει 3 γκολ μέσα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν πρέπει να του πούμε μπράβο. Λείπει ο Νάτσο, λείπει ο Ράμος. Πρέπει να πούμε μπράβο. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αλλά όχι να βάλω τα κλάματα τώρα γιατί δεν βάζω τα κλάματα, ρε φίλε. Λείπει ο Νάτσο, λείπει ο Ράμος. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι παίζει ο Μάντζουκιτς ένα μπασταρδεμένο ρόλο μεταξύ αριστερού εξτρέμ και δεύτερου φόρ. Γιατί αυτό είναι ένα μπερδεμένο 4-4-2 με ρόβο με 4-3-3. Πότε γίνεται ρόμβος με Πιάνιτς, με Τουιντή και Ντύρα εξάρι. Ντάλγκαλας Κώστα δεκάρι και Μάντζουκιτς έξω αριστερά.
μάλλον δεύτερο φορ, και γίνεται και Ντάγκλας Κώστα έξω δεξιά, Μάντζουκιτς έξω αριστερά, σέντερ φορ Ιγκουαΐν και τρία χαφ. Είναι ωραία το έστησε το έργο, πώς το λένε. Ωραία. Ωραία. Ο Καρβαχάλ, που είναι 1,77, πόσο είναι, είχε έρθει να πούμε να πηδήξει στο δεύτερο δοκάρι. Η διαφορά από το πρώτο παιχνίδι. Ένα λεπτό. Η Γιουβέντος πέτυχε απόλυτα τα δύο μεγάλα μειονεκτήματα τα οποία είχε η Ρεάλ. Εχθές η Ρεάλ είχε το Μαρσέλο αριστερό μπακ, ο οποίος δεν μαρκάρει. Δεν μαρκάρει ποτέ. Είναι επιθετικό γενή χαφ. Ναι, είναι, δεν είναι χαφ. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Ναι. Τραβάει από την. Έλειπε ο Ράμος, τραβάει. Είναι σημαντική απουσία. Και ο Νάτζο. Και ο Νάτζο έλειπε. Μία παράμετρο. Και ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Και όταν γίνεται τον τρώει τον Μαρσέλο ή ο Ντάγκλας Κώστα ή ο Πιάνης ή ο Ντεσίλιο που έβγαινε από εκεί. Ναι. Και μετά ο Λιτ Σχάινερ, γιατί στο 17 έγινε Λιπ να πούμε. Λιτ Σχάινερ, πώς το λένε. Γίνεται να πούμε η κούρσα από εκεί τη μεριά και χτυπάει τις μεγάλες αδυναμίες. Δύο ήταν οι αδυναμίες της Ρεάλ. Ο δεξιός ο Μπακ απέναντι στο Μάντζουκιτς στον αέρα. Και αμυντικά, πώς το λένε, ο Μαρσέλο. Δύο προβλήματα είχε. Τα εντόπισε. Εκεί χτύπησε στα δύο προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης και πέτυχε. Δηλαδή και το είδε και του πέτυχε και έγιναν τα δύο γκολ. Από εκεί και πέρα, όταν πηδάει στο δεύτερο δοκάρι ο Καρβαχάλ με τον Μάντζουκιτς με 17 πόντους διαφορά υψομετρικά, είναι πρόβλημα. Εκεί δεν το παίρνει χαμπάρι ο Διανέλος ότι. Ναι, ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αν του φύγει εκεί. Σου το λέει, κάνει και δεύτερη φορά. Εντάξει, του το κάνει και δεύτερη φορά. Αυτό ήταν όλο το σκηνικό. Και ήταν σε πολύ κακή μέρα και ο Κασεμίρο και ο Κρός και ο Μόντρης και δεν βγήκε και ο Ίσκο. Όλα τα χαφ. Γι' αυτό τους άλλαξε στο ημίχρονο ο Διανέλο. Και οι τέσσερις χαφ. Ακόμα και ο Ίσκο δεν τράβηξαν καθόλου. Ήταν κάτω του, με άριστα το 5, το 10 ήταν στο 3. Ήτανε, στο 2. Είδαμε για πρώτη φορά στην Ευρώπη τελείως τη Ρεάλ να κάνει εμφάνιση La Liga. Δηλαδή, ναι, η Ρεάλ στην, ναι, Ευρώπη, ναι, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο μέχρι χτες. Δηλαδή, έλεγε, ρε φίλε, άλλη ομάδα βλέπουμε στο πρωτάθλημα και άλλη ομάδα βλέπουμε στην Ευρώπη. Ναι. Και είδαμε τη Ρεάλ βγαλμένη μέσα από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό το οποίο με χάλασε είναι το εξής. Εμείς τώρα γιατί σαν εφημερίδα είπαμε για τον πέναλτι, ξέρεις. Δεν πάει το μυαλό σου. Εμπορικότητα μηδέν το μυαλό σου. Ναι, ρε φίλε, θα σου πω. Γάτος, εάν βγούμε γάτος και είμαι στην κοινωνία, ας πούμε, ασχολούμαι, θα σου πω το εξής. Άμα τραβήξεις ένα περπάτημα για τα κιλά σου και τη χοληστερίνη σου και όπως κάνω και εγώ, από την αρχή της Λαμπράκη από το γεροκομείο και φτάσεις μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και μπεις σε 50 μαγαζιά και βλέπουν εμάς τη Γιουβέντους, τα 45 μαγαζιά είναι Γιουβέντους. Είναι παοξίδες Γιουβέντους, ρε Χαϊβάνη, γι' αυτό γράψαμε για τον πέναλτι. Χαμπάρι δεν έχει πάρει. Γιουβέντους. Ναι, ρε Χαϊβάνη. Άμα τραβήξει τη Λαμπράκη, εκεί πέρα και μπει στα μαγαζιά, όλοι με τη Γιουβέντους ήταν. Γι' αυτό οι πελάτες μας είναι Γιουβεντίνοι, τα γάρι. Δεν το πήρες χαμπάρι, και λες για μπέναλτι. Τι να σε κάνω. Διαστροφή, τι διαστροφή. Περπάτησες ποτέ το πόδι στο πλατή, τη Λαμπράκη από πάνω μέχρι κάτω, να μπει σε 30 μαγαζιά. Να κάνεις. Λες να μην έχω πάει. Του Μπιώτης. Του Μπιώτης είσαι. Δεν έχω περπατήσει. Πού έχεις περπατήσει. Εκατομμύρια φορές. Το μόνο που επάτησε το πράβλιο ήταν η Θαράπη. Ιερό, βρύση ιερό. Φτιάξατε και 30 βρύσες εκεί πέρα όλα αυτά τα χρόνια που. Φτιάξαμε. Ναι, 30 βρύσες. 29 βρύσες δεν λειτουργούν. Λειτουργεί η μία βρύση. Τι περπάτησες. Είδες ότι είναι όλη η Θεσσαλονίκη Γιουβεντίνη. Γιατί είναι ασπρόμαυρο, γιατί είναι πάω, ρε Χαϊβάνη. Όλη η Θεσσαλονίκη είναι πάω. Αλλά όλη. Τι είναι. Άμα μπει σε ένα σχολείο, σε μια τάξη και πει πώ είστε, πάω. Τι τώρα. Αυτοί που σε βρίζουν. Τι με βρίζουν. Δεν πάνε να με βρίζουν, ρε κόκκινη. Τράβα σε ένα σχολείο μέσα, γυμνάσιο, πε πώ είστε, πάω. Θα χτυπήσει να πούμε και αυτός που καθαρίζει τις τουαλέτες το χέρι. Πώς είσαι Άρης, κάνα δύο παιδάκια ξέρω εγώ, μπορεί να ξεφύγουν. Ηρακλής ποιος είναι, θα πει ο Ηρακλής που αρώ, ο Ηρακλής στη μυθολογία που το κάναμε κτλ. Θα πει πώς είστε Ολυμπιακοί, θα σηκώσουν πέντε. Παοξίδες τέσσερις. Πέντε Παναθηναϊκοί, κατάλαβες. Όλοι αυτοί που είναι παοξίδες είναι με τη Γιουβέντος, το ασπρόμαυρο. Γι' αυτό λέει εφημερίδα πρώτη σελίδα για τη Γιουβέντος. Βοηδομούσχαρο. Παρακαλώ. Τι άλλο, τι άλλο. Αυτή είναι η εξήγηση. Πάει. Τελείωσε, αυτή είναι η εξήγηση. Ο πατέρας της κοπέλας, πώς το λένε, στο γάμο στα ελληνικά, είναι Άγιος μπροστά σου. Ο πατέρας στα Άγια Ελληνικά. Ο πατέρας της νύφης στο γάμο στα ελληνικά είναι Άγιος ποιο μπροστά σου. Ποιο είναι αυτό το έργο, τι είναι αυτό. Να το δεις, με τη Βαρτάλος. Η Παρτάλο. Βαρτάλος. Η Παρτάλο. Ηθοποιός, Ελληνοαμερικανή ήταν. Αν δείτε τι επιχειρήματα έχει για να πείσει ότι όλα ελληνικά και όλες οι λέξεις είναι ελληνικές, είναι ώρες κάποια στιγμή. Εσύ λες ότι αυτό που λέω. Αυτό που λέω τώρα εγώ. Με το κιμονό. Συγγνώμη. Πώς βγάζει το κιμονό, ελληνική λέξη. Άστον τον κιμονό. Ο κιμονό δεν ξέρω τι. Το κιμονό τι. Δεν ξέρω τι. Αυτό έτσι που φοράνε οι Ιάπωνες. Οι Άπωνες. Σαν ρόμπα που είναι, σαν. Τη ρόμπα κιμονό την έκανε τώρα. Κιμονό την έκανε. Στην τούπα τη λέμε ρόμπα.
Εσύ τι λες, οι Ιάπωνες τι λένε κιμόνο. Οι Ιάπωνοι είμαι εγώ, με αυτό κιμούρι. Φτιάζει μούρι μου με Ιάπωνα. Τον κόκκινο ρε παιδί. Τότε γιατί τα ματάκια σου είναι έτσι. Τον κόκκινο ρε παιδί. Τα κουβατάκια μου γουρλωτά είναι από τα γεράματα. Έχουν κάνει σακούλα κάνανε. Τι χουρχούρ. Χουρχούρλι. Χουρχούρλι, άκου χουρχούρ. Τι κάνουν ποτέ. Σακούλα κάνανε τα μάτια. Μία σακούλα, σακούλα. Δύο σακούλε από τα γεράματα. Ποια γεράματα. 50 πα. Δεν κάνει σακούλα. Καλύτερα να κάνει τέτοια σακούλα παρά να κάνει στα νεφράγκα μια σακούλα. Είσαι 49 πλάς. Άσε ρε κόκια, κρύβεται τα χρόνια σας εδώ στο Μετρόπολης. Εγώ. Έκρυψα από τα χρόνια. Πέρσι την εφημερίδα Μέτρος, ορίστε. Κάτσε σου πω εγώ τώρα. Αρχίζει το ξεμπρόσκαλμα τώρα. Μπούζας. Αρχίζουν τα μηνύματα. Μάζεψε το. Στάσου λίγο. Δημήτρης Μπούζας, ελεύθερες σκέψεις. Ναι. Στην τράπεζα με τον πατέρα μου πίνανε φρέντο όταν είχε αυτή τη φωτογραφία πριν 30 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Ρε, ασχολείται με τον κύριο Μπούζα, δεν υπάρχει αυτό. Κάτσε τώρα. Πάει, κάτσε ένα. Σε πω εγώ. Άρης Νικολάκης. Ναι. Στο Λύκειο πήγαινε ο Νικολάκης, έβαλε φωτογραφία. 78χρονο Νικολάκης φωτογραφία. Κάτσε. Τράκα ο Νικολάκης τώρα δεν υπάρχει. Θάνος Μπούζας. Ναι. Τρίτη Λυκείου φωτογραφία. Εδώ αριστερά. Τους βλέπω να έρχονται όλοι μαζί διαδίκτυα. Ρε ας έρθουνε. Μπούζος. 54χρονών, 38χρονών φωτογραφία. Ένα πεζόρα λίγη είχε όταν το έπαιζε γαμπρός έξω από τον Αντένα. Πριν 30 χρόνια. Στη φωτογραφία Μπούζος. Κάτσε σου πω εγώ παρακάτω. Ποιο είναι αυτό εδώ. Καρυπίδης. Όχι. Στον Άρη δεν έχουνε. Παρακάτω. Σου πω εγώ τώρα περίμενα. Περίμενα. Ηρακλής. Ηρακλής. Μετρομπέτ. Κάσε εδώ. Ό,τι φωτογραφία εδώ. Έχει δείτε. Γρηγόρης Κόκκινος. Πριν πόσα χρόνια είναι αυτή η φωτογραφία. Έχει 10 χρόνια. 8 χρόνια. 8 χρόνια φωτογραφία. Προγούλη δεν είχε. Τετράγωνο κεφάλι. Πολύ ωραία κτλ. Το Ματίζα ακόμα ζούσε. Φωτογραφία ο Κόκκινος στην εφημερίδα. 180 χρονών. Πλιάκος. Πριν 7 χρόνια φωτογραφία. Γράφει ο Φρότης Πλιάκος. 7-8 χρόνια πριν. Τι κρύβει την ηλικία. Γιατί βάζει, δεν βάζει μια φωτογραφία τώρα. Να βάλω φετινή. Βάλε φετινή, γιατί δεν βάζει. Ήταν το πρόβλημα. Παρακάτω. Φτύνει και τα κεφτά. Ναι, τι να κάνω. Αυτό λοιπόν, στείνει για να γυρίσει. Ο συνεργάτης Σάββας Αχρατλής και η Χαρά Ματεντζόγλου. Αυτή είναι κανονική φωτογραφία. Χαρά Ματεντζόγλου. Τώρα, άμα κάνει πάρει καμιά στήλη, μπορεί να βάλει στο Λύκειο καμιά φωτογραφία. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε ένα. Εδώ εγώ. Εγώ εδώ πριν 3-4 χρόνια. Φαλακρός πριν 3-4 χρόνια φωτογραφία. Χρόνια. Κανονική φωτογραφία. Πριν 12 χρόνια. Μετροαγγελίες, κόλπα, παντρεύεσαι, σινεμά. Πάμε στο πλούτο. Κανελάκης. Δημήτρης Κανελάκης. Πριν 10 χρόνια φωτογραφία. Αυτή εδώ. Υπάρχει και γκρι. Ο Κανελάκης εδώ Γρηγοριάδης, είναι ίδιος. Του Γρηγοριάδη είναι πρόσφατη γιατί έχει βγει εδώ στη Μέτρο Σπορ που έχουμε εδώ πίσω. Πριν 3 χρόνια. Πρόσφατη. Mm. Και ο Μάστορας κρύβει μια. Εντάξει, αυτή εδώ. Λοιπόν. Να μην πω για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και ηχολήπτες οι οποίοι κρύβουν 3-4 χρόνια. Πήγα εγώ πάνω στο λογιστήριο, βρήκα κατά λάθος κάτι χαρτιά. Πότε είναι γεννημένος αυτός, το 67. Πώς λέτε, πότε είναι αυτός το 54, πότε λέει το 57. Α, κρύβουμε χρονάκια. Πάμε παρακάτω, λέγε. Δεν λέω ονόματα. Εγώ φίλε είμαι Άρης και εγώ φίλε είμαι Άρης και Γιούβε, κομπλεξικέ. Σε σένα πάει. Εγώ είμαι κομπλεξικός. Ναι. Εγώ δεν είμαι Γιούβε. Εντάξει. Εγώ δεν τη γουστάρω μία τη. Δεν τη θέλει τη Γιούβε. Ίντερ είμαι. Αλλά λέω ότι η Γιουβέντους αδικήθηκε. Πολύ ωραία. Παίζει πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Γίνεται μια σέντρα από εκεί, πηδάει ο Μάτος αντί για τον Ρονάλντο και έρχεται να πούμε πες τον άλλο τον Μπέλκα και τον τραβάει μια εκεί πέρα και δεν το δίνει πέναλτι. Μπήκαν μέσα, έκανε ύβαλη με τα κόκαλα. Άντε που δεν είναι πέναλτι. Σοβαρευτείτε λιγάκι να πούμε. Ο 3.48 νομίζω ότι λέει όλη την αλήθεια. Τι λέει ο 3.48. Κόκκινε, βγάζει καταρχήν. Κόκκινε το... αν έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο Πάοξ 90 με την ΑΕΚ, ναι. Ο Καραφλός θα έλεγε ότι το πήρε ο Σαββίδης με τα κρουαζάν με τον τρελό έτσι, που να βγάζει. Έτσι νομίζει. Αν είδατε, καλά υπάρχει κάνει. Κάποια στιγμή ένα παίκτη τη κυβέρνηση που τον λέει τα πήρε. Ναι. Απλά. Ο Κελίνη πρέπει να ήταν. Ο Κελίνη πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω τι μπορεί να τον είπε ο Μπουφόν. Έχω μία ερώτηση να σου κάνω και θέλω τη γνώμη σου. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι σε στιγμές έντασης ναι. Λέγονται απίστευτα πράγματα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, χοντρά μπινελίκια που απαγορεύεται να υποθέτω. Τα λες και στο ράδι και τρως και πρόσχημα, λοιπόν, ναι. Χοντρά μπινελίκια ναι, που ναι, 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 ναι. Ήθιστε. 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 Ήθιστε πώς γράφεται. Έψιλον γιώτα. Το άλλο. Γιώτα. Το άλλο το. Αλφα γιώτα. Έτσι γράφεται δηλαδή. Ναι. Ήθιστε. Ναι. Έτσι γράφεται. Ναι. Με γιώτα γράφεται αυτό. Είσαι σίγουρος. Να σου το γράψω. Όχι, πάρε στο Google, δες το πάλι. Να σου το γράψω. Ήθιστε. Έψιλον γιώτα και γιώτα δηλαδή. Ήθιστε. Ήθιστε και αλφα γιώτα. Τέλειος. Εντάξει. Τέλειος, πάμε παρακάτω. Εσύ σε μένα θα κάνεις και γραμματική. Γραμματική. Εσύ σε μένα. Εγώ σε σένα. Ναι. Εσύ που αν πατήσει το αλφα θα βγει βήτα εδώ. Εγώ εδώ. Εδώ αν πατήσει το αλφα θα βγει βήτα. Συνέχισε. Εντάξει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ναι. Απίστευτο. Λέγε ήθιστε. Κάνεις και τον πονιόρο. Είμαι. Ήθιστε, λέγε ήθιστε. Τι ήθιστε. Τι ήθιστε. Παρότι καθιστός, ορθά ομιλής. Ναι, τι ήθιστε.
Ήθιστε, ήθιστε να λέγονται διάφορα πράγματα στις εντάσεις. Ναι. Λοιπόν, και πολλά γαλλικά. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, και ξέρω από διαιτητές ότι κάνουν ότι δεν ακούνε. Ναι. Ο Όλιβερ, τι ευαισθησία είναι αυτή, τι μπορεί να τον είπε ο Μπουφόν και κατευθείαν την έβγαλε την κόκκινη κάρτα. Εσένα, να τη βγάλει. Εσένα, κόκκινη που λέει, σου λέει ο ακροατής κάτι, του βρίζει τη μάνα. Λοιπόν, ο Μπουφόν. Πιανού έβρισε τη μάνα. Πολλές μάνες. Εδώ, για μία μάνα που έβρισε. Πολλές μάνες. Μία, πες. Θα πούνε οι ακροατές. Όταν ανοίξουμε, λέμε, πες, βέβαιες από τέτοια. Θέλω να σε φέρω εδώ πέρα 1 εκατομμύριο κουβές που έχεις βρει μάνες κατά μου, και εγώ δεν έχω βρει ποτέ. Εγώ δεν είμαι χριστιανός. Εσύ είσαι. Είναι θέμα το τι είναι κάποιος. Ναι, βέβαια. Όχι, είπες, έβριζες. Ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές στις 3 η ώρα και να ρωτήσουμε ποιος έχει βρει εδώ περισσότερες μάνες. Ο Ραπτόπουλος ή ο Κόκκινος. Όχι, εγώ θα παραθέσω στοιχεία. Παραθέσει στοιχεία. Άμα θες, ναι, επειδή το πελατολόγιο μας έχει άποψη. Άντε, μπράβο. Ο κόσμος ψηφίζει πρώτη φορά αριστερά. Ναι. Δεν προλογιάζει σε μένα. Ναι, άλλο άσε τώρα που. Θες να μιλήσουμε παραπάνω. Το ακροατήριό μας. Ναι, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Όχι. Δεν συμφέρει. Όχι. Δεν συμφέρει. Λοιπόν, ναι. Εσύ λέει θα τον έβγαζε κόκκινη. Ποιον. Ευθέως. Που δεν του γουστάρει μία τον Μπουφόν. Τι θα τον έκανα. Θα τον έβγαζε κόκκινη. Τον Μπουφόν. Ναι. Τι μπορεί να τον είπε, ό,τι και να τον είπε, αν δεν τον έβγαζα κόκκινη, θα έπρεπε να δείξω ενοχή. Επειδή το πέναλτι είναι. Οι άλλοι διαιτητές που δεν βγάζουν και κάνουν ότι δεν ακούγεται. Γιατί... Είναι παραβάτες του κανονισμού. Είναι παραβάτες του κανονισμού. Μάλιστα. Okay. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα παραπάνω. Αν εγώ ήμουν επόπτης, ας πούμε. Επόπτης. Και μου έλεγε ο Μητρόπουλος που έλευριζε το σπίτι σου κτλ. Ναι. Ναι. Θα του δίνα μια στο κεφάλι και ας με κάνα του λούμι στο ξύλο μετά. Θα του την έριχνα. Εδώ, στα άλλα κομμάτια. Αυτό που λέω γίνεται ή είναι κάτι τέτοιο. Γίνεται. Okay. Γίνεται. Εάν δεν τον αποβάλει τον Μπουφόν, ναι. Εάν δεν τον αποβάλει. Δηλώνει τον Μπουφόν, ενοχή. Δηλώνει ενοχή. Επειδή το πέναλτι είναι καθαρό, καλά κάνει και τον βγάζει. Το μόνο που παραδέχομαι με τον Όλιβερ. Άντε μπράβο. Το μόνο που παραδέχομαι. Διαιτητάρα. Και τον κάθε διαιτητή. Άντε μπράβο. Είναι ότι στο παιχνίδι γενικότερα. Ναι. Τα πηγαίνει εξαιρετικά σε όλο το παιχνίδι. Και στο πέναλτι είναι 100% σωστό. Όχι. Τον βγάζει από τη ροή, από τη φόρα του. Άκουμε, τον βγάζει από τα πατήματά του. Άκουμε λίγο. Τελειώσαμε. Παρότι για μένα δεν είναι. Για σένα δεν είναι. Μου αρέσει το ότι είναι αποφασιστικό. Και αδιάλακτο και, και τελειώνει που κάνει. Να έβαζε τρίτο κάτι σέντερ... που αν έκανε ο Κομίνης. Ναι. Στην Τούμπα, ναι, ναι. Δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Ο Κομίνης. Ο Όλιβερ είναι λάθος. Ναι. Για λες, μένα. Λες. Για μένα. Ο Άμπαλος. Αλλά... Ο Άμπαλος. Ναι. Για μένα είναι. Για σένα. Για σένα. Ο Βλάκας λέει ότι είναι απέναντι. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν είναι απέναντι. Ωραία. Αλλά. Η υπόλοιπη συμπεριφορά του ναι, ναι. Είναι άκρως επαγγελματική. Διαιτητάρα είναι. Γιατί δεν δίνει δικαιώματα, παίρνει μια απόφαση. Είναι διαιτητάρα. Σωστή ή λάθος, αυτή είναι. Αυτή είναι σωστή. Και τελείωσε και τελείωνε το παιχνίδι. Τελειώσαμε. Πάει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Bardi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Γογούση 37. Χαριλάου, Αναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Τρέχεις. Τρέχω.
πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις, Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο meimaris.com. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση Yupicam είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση Yupicam. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο yupi.gr. Ήρθε η άνοιξη και στο Mediterranean Cosmos βάζουμε τα καλά μας. Ξεχωριστές εκδηλώσεις, πασχαλινά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο αγαπημένο σου εμπορικό κέντρο. Σε περιμένουμε έως τις 14 Απριλίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Εμείς δεν πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε Μασούτι για τις μεγάλες προσφορές. Τρίτη έως Σάββατο. Ελληνικό κοτόπουλο νοπό, το κιλό μόνο 1,98. Βόλια ελιά χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 6,99. Στιγμιαίοι και εσπρέσο καφέδες Dow Egberts 30% φθηνότερα. Και βότκα Σέρκοβα 700 ml μόνο 12,10 με τη MasCard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γυνής. Σε μας, τα είδη γυνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά, μεγαλοπούλα φασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Σηκώστε τις σημαίες σας για την ομάδα. Πάμε όλοι στον ύπνο μας. Pet Shop Boys. Ένα, μοιραζόμαστε. Μαγιαζόμαστε σαν τέρμι, ενωνόμαστε στην Πέτσο, μαζευόμαστε. Φιλάτε! Πέτσο, έλα και εσύ, στη λίγα του πρωτάθλητη, να πάρουμε όρκο νίκης. Πέτσο, εδώ ανήκεις. Πέτσο.gr. Πέτσο. Boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Heard it from a friend who... Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκου Μπότσα Αρηγωνία. Τηλεφωνείτε εκεί αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή mobilizer, πάτε να τα βγάλετε εκεί. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Ξεκινήσαμε με το παιχνίδι της Real με την Juventus, μιλήσαμε
για τα όσα έγιναν εκεί, δεν είπαμε τίποτα για το άλλο. Ως γνωστόν, συχνά πυκνά, καλό είναι να ξεφεύγουμε λίγο από τα τετριμένα και να πηγαίνουμε σε πράγματα τα οποία είναι πολύ χρηστικά, πολύ χρήσιμα, αφορούν την καθημερινότητά μας και κυρίως την υγεία μας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός φίλος, χειρούργος, ουρολόγος, ανδρολόγος, ο κύριος Αναγνώστου, ο οποίος συχνά μας δίνει τα φώτα του. Είναι και τώρα για να μας πει την άποψή του για ένα θέμα αρκετά σημαντικό, το οποίο αγνοούμε οι περισσότεροι εντός ή εκτός εισαγωγικών κοινή θνητή. Κύριε Αναγνώστου, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους μας ακούνε, κύριε Κόκκινε. Λοιπόν, δεν καλέσαμε διαιτολόγο, ουρολόγο καλέσαμε, γιατί υπάρχει ένα θέμα που, από ό,τι με είπατε, είναι αρκετά σύνηθες τα τελευταία χρόνια και όσο πάει εντείνεται πάρα πολύ, και ειλικρινά πραγματικά μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, και είναι το θέμα το οποίο αφορά τις πέτρες στα νεφρά. Είναι ένα θέμα ηλιθίας υγροποιητικού που λέμε, οι πέτρες στα νεφρά, οι πέτρες στον ουρητήρα, στην ουροδόχο κίστη. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και τα επόμενα χρόνια τίνει να αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Συγκεκριμένα θα ξεπεράσει σε ποσότητα ασθενών και αυτούς που πάσχουν από ζαχαρόδη διαβήτη. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί εύρος μιλάμε. Για το μέγεθος του προβλήματος. Μεγάλο, πολύ μεγάλο. Το συναντούμε κάθε μέρα στα γιατρία μας. Είναι κάτι που δεν πεθαίνει κάποιος, αλλά είναι κάτι που ταλαιπωρείται για χρόνια κάποιος. Είπατε για πέτρες στα νεφρά, την ουροδόχο κίστη και πού αλλού? Στο σωληνάκι που κατεβάζει τα ούρα από τα νεφρά στην κίστη, που λέγεται ουρητήρας. Μάλιστα. Οπουδήποτε δημιουργηθεί πέτρα, οι πέτρες δημιουργούνται στα νεφρά κατά κύριο λόγο, ναι, αλλά ακολουθούν την πορεία των ούρων. Μάλιστα. Πρόβλημα ποιο είναι? Ναι, πείτε μου. Το πρόβλημα είναι μην πάει αυτή η πέτρα και δημιουργήσει απόφραξη. Μην δηλαδή πάει κάπου και βουλώσει, να το πούμε για να το καταλάβει και ο κόσμος, ναι, και βουλώσει το νεφρό. Ναι. Το οποίο δημιουργήσει απόφραξη με αποτέλεσμα να παραμένουν τα ούρα να συγκεντρώνονται εκεί πέρα και να δημιουργούν το λεγόμενο κολικό νεφρού. Μάλιστα. Αυτό όταν λέτε ότι είναι έντονο και θα ενταθεί η εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια, το αποδίδουν κάπου η ιατρική και η επιστημονική κοινότητα? Βέβαια, αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες που άλλαξαν με τα χρόνια. Δηλαδή, κακή διατροφή, το κάπνισμα, το τσιγάρο. Όπως είπατε και στην αρχή για διαιτολόγο, θα τον χρειαστούμε το διαιτολόγο, γιατί η διατροφή είναι το α και το ω στη δημιουργία λήθων. Παραδείγματος χάρη, η αυξημένη ποσότητα ζωικού λευκώματος ή ζωικού λίπους. Γιατρέ, ένα-ένα, είναι... γιατί οι περισσότεροι είμαστε κοινή θνητή. Όταν λέτε ζωικού λευκώματος, οι ζωικές πρωτεΐνες, ναι, η κατανάλωση κρέατος, ναι, η κατανάλωση γαλακτοκομικών, ναι, λόγω του ασβεστίου που παίρνουμε με τις τροφές, ναι, προδιαθέτουν στη δημιουργία λήθων, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού, τώρα λόγω των ταχυφαγίων, λόγω των έτοιμων φαγητών, η ποσότητα, η κατανάλωση αλατιού είναι αυξημένη που δεν υπήρχε παλιότερα. Μάλιστα. Η παχυσαρκία προδιαθέτει στη δημιουργία λήθων. Η χαμηλή πρόσληψη υγρών, συγκεκριμένα για κάτω από 1,5 λίτρο ημερησίως. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, κύριε Κόκκινε. Οι κολικοί νεφρού διπλασιάζονται σχεδόν τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω εφίδρωσης και αφυδάτωσης. Μάλιστα. Αυτό... Είπατε τους λόγους τους οποίους είναι. Δηλαδή, κάποιος, αν προσέχει τη διατροφή του, μειώνει, ναι, τους κινδύνους να εμφανιστεί η πέτρα στη χολή, στην ουροδόχο κίστη και. Στη χολή, όχι στη χολή, στο νεφρό. Στο νεφρό, συγγνώμη. Εδώ στο για να ξεκαθαρίσουμε, ναι, γιατί αυτό που λέτε εσείς μου το λένε και κάθε μέρα και γίνεται μια σύγχυση. Είναι τελείως διαφορετικό η δημιουργία λήθων πετρών στη χολή από τη δημιουργία λήθων στο ουροπητικό. Μάλιστα. Είναι καλά κάνατε και το θέσατε, κύριε Κόκκινε, γιατί πολλοί κόσμος το συγχαίει αυτό. Μάλιστα. Αφού το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και είπαμε τους λόγους στους οποίους έχει αυξηθεί η εμφάνιση αυτής της νόσου το τελευταίο διάστημα. Όπως είπατε, δεν πεθαίνει κανείς. Ο τρόπος που θα καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εμφανίζει δηλαδή πέτρες κάποιος στα νεφρά, το καταλαβαίνει από μόνος του,
ή είναι δηλαδή από κάποια συμπτώματα τα οποία παρουσιάζει? Είναι έντονα τα συμπτώματα και είναι αρκετά θορυβώδης και για τον ασθενή και για τους οικείους του. Γιατί εκεί που είναι μια χαρά ο ασθενής, ξαφνικά εμφανίζεται έντονος πόνος. Δεξιά είτε αριστερά, πίσω στην περιοχή των νεφρών, πάνω από τη μέση μας. Μάλιστα. Ναυτία, τάση για έμετο, τα βιβλία μας τον χαρακτηρίζουν πόνο όμοιο της γένας. Αλλά να φανταστείτε γιατί πόνο μιλάμε. Για πόνο ο οποίος χρειάζεται επισκληρίδιο. Ναι. Ο ασθενής έρχεται, έχει ασπρίσει που λέμε, έντονα υδρωμένος, γιατρέ βοήθησέ με, δεν μπορώ. Έντονος πόνος, έντονη συμπτωματολογία. Είναι, μπορεί να είναι άμεση η βοήθεια που θα έχει από τον γιατρό? Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι καταρχάς να διαγνώσουμε ότι πρόκειται για πέτρες στα νεφρά. Η οποία γίνεται γιατί με έναν υπέρηχο, να φανταστώ, να με συγχωρέσετε. Με έναν υπέρηχο, με μια ακτινογραφία, με μια εξέταση ούρων που θα δούμε στο μικροσκόπιο αίμα. Αυτές είναι οι πρώιμες εξετάσεις που γίνονται απευθείας στα επίγοντα στο ιατρείο μας. Μάλιστα. Με μια παυσίπονη ένεση σε 10 λεπτά θα ηρεμήσει ο ασθενής. Αλλά μετά θα χρειαστεί πολύ πιθανό να κάνει και κάποια αξονική τομογραφία για να βρούμε ακριβώς το μέγεθος της πέτρας, ναι, και το σημείο που δημιουργεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Αρκετά σημαντικό λοιπόν. Το πρώτο, είναι από τα πιο συχνά προβλήματα του ουροπητικού μας συστήματος. Μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη στους άντρες, η λυθίαση ουροπητικού είναι η τρίτη σε συχνότητα. Όχι, με καθησυχάζει σε εισαγωγικά το γεγονός ότι τα συμπτώματα είναι αρκετά έντονα, όπως είπατε. Δεν πεθαίνει κανείς, αλλά πού να ξέρει τι έχει όταν ασπρίζει και ακριβώς, έχει ένα πόνο ακριβώς ασύλληπτο και πού να πάει το μυαλό του. Και λογικό είναι ότι ο άνθρωπος πάνω στο μανικό σκέφτεται οτιδήποτε. Και φυσικά να πάει στον κατάλληλο πόνο στην ουροδόχο κίστη. Υπάρχει περίπτωση να έχει? Στην ουροδόχο κίστη μπορεί να υπάρχει λίθος, ναι, με δύο τρόπους. Ή να είναι κάποιος μικρός λίθος, μια μικρή πέτρα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που να πέσει από το νεφρό, ναι, να μην σφινώσει κάπου και να βρεθεί στην ουροδόχο κίστη, ή να δημιουργηθεί λόγω στάσης ούρων στην ουροδόχο κίστη πέτρα. Σε άτομα δηλαδή, που δεν, σε άντρες που δεν κατουράνε, που δεν ουρούν καλά. Ναι. Μπορεί δηλαδή και από αυτό ακόμη να καταλάβει κάποιος ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δημιουργείται πέτρα. Απλά στην ουροδόχο κίστη δεν θα έχει την έντονη συμπτωματολογία που προείπαμε. Δεν πονάει, ναι, εάν υπάρχει εκεί λίθος. Ο πόνος υπάρχει ο έντονος όταν υπάρχει λίθος στο νεφρό ή στον ουρητήρα. Και εκεί θέλει και αντιμετώπιση. Ωραία. Για να αποφύγουμε να φτάσουμε λοιπόν σε τόσο ακραία συμπτώματα, παρότι, γιατί λέτε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσο πάει εντείνεται. Τι μας προτείνετε να κάνουμε? Αυτό που θέλει ο καθένας μας να κάνει είναι κατά κύριο λόγο τους καλοκαιρινούς μήνες να υπάρχει άφθονη λήψη υγρών, να πίνουμε αρκετά νεράκια. Ναι. Ούτως ώστε να μην αφήνουμε τα ούρα να λιμνάζουν και να δημιουργούν λίθους στα νεφρά. Πάρα πολύ νερό. Γιατί κάποιος, τώρα πολλοί που μας ακούνε, έχουν κάποιον ή οι ίδιοι στην οικογένειά τους που έχει πρόβλημα με πέτρες. 70% θα έχουμε επανεμφάνιση κολικού στην πενταετία. Άρα σε 5 χρόνια ξαναεμφανίζεται το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάρα πολλά νεράκια. Μάλιστα. Να μειώσουμε τις πρωτεΐνες. Μάλιστα. Το κρέας, το γάλα, το αυγό. Εντάξει, το καλοκαίρι τρώμε και πιο ελαφριά, υποτίθεται. Αυτό υποτίθεται πάντα. Ναι, βάζω και την παράμετρο με πρώτο εμένα. Σωστά λέτε. Πρώτο εμένα τον κρεατοφάγο. Αλλά δόξα τω Θεώ, ξέρετε πολύ καλά ότι πίνω πάρα πολύ νερό. Λατρεύω καλά το νερό και πίνω και πάρα πολύ. Πρέπει και όλοι που μας ακούνε να έχουν αυτό στη σκέψη. Θα συστήνατε στον κόσμο, ειδικά σου μεγάλη, αυτό καταρχήν έχει ηλικία? Δηλαδή όχι, είναι άνω των 40, έχει, μπορεί να συμβεί και στον οποιοδήποτε. Δεν είναι όπως είναι οι παθήσεις του προστάτη που είπαμε σε παλαιότερη εκπομπή σας, μετά τα 40-45. Εδώ έρχονται στο ιατρείο νέοι άνθρωποι 21 χρονών, 20 χρονών. Και αυτό συμβαίνει γιατί παίζει μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα. Βλέπουμε ότι είχε και ο πατέρας τους, είχε και ο παππούς τους, οπότε έχουν και αυτοί λίθους στα νεφρά. Μάλιστα.
Και θέλει αντιμετώπιση. Υπάρχει χειρουργική αντιμετώπιση. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Μας είπατε προληπτικά τι να κάνουμε. Μας είπατε τι γίνεται χωρίς να χρειάζεται να πάμε επίσκεψη στο γιατρό. Λήψη νερού και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Προσοχή στο διαιτολόγιο μας και στο φαγητό. Το πιο ακραίο το οποίο μπορεί να πάθει κάποιος από τις πέτρες στα νεφρά, ποιο είναι, να φτάσει στο χειρουργείο? Το πιο ακραίο είναι να χάσει το νεφρό του. Ναι, σωστά. Να κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Ναι. Να βουλώσει σε εισαγωγικά μία πέτρα, να δημιουργήσει απόφραξη νεφρού και να χάσουμε το νεφρό μας με τα χρόνια. Γι' αυτό θέλει αντιμετώπιση. Υπάρχει και πιο εξειδικευμένος έλεγχος πέρα από το νερό και τα ζωικά, τις ζωικές πρωτεΐνες που είπαμε, ο λεγόμενος μεταβολικός έλεγχος, αλλά πιο πολύ θα μπερδέψω τώρα τον κόσμο άμα τα πω παρά θα τον καθησυχάσω. Ωραία. Είναι εξειδικευμένες εξετάσεις που γίνονται στο ιατρείο. Μάλιστα. Κύριε Αναγνώστη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σας, για τις πέτρες στα νεφρά ή λιθίαση, είπατε. Λιθίαση ουροποιητικού. Ουροποιητικού. Σας βρίσκουμε στην Εγνατίας 96 και στο 2310-246-73. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε τα φώτα σας για ένα αρκετά σημαντικό και σοβαρό ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόκκινε, γιατί χαίρομαι καταρχάς να μιλάω μαζί σας, αλλά χαίρομαι να ενημερώνω και τον κόσμο για τόσο συχνά ζητήματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα. Αυτά από τον κύριο Αναγνώστου. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Ρε Κόκκινε, προχθές είπε Southampton. Είμαι. Πριν 20 λεπτά είπε ότι είσαι Μπαρσελόνα. Είμαι. Πριν 5 λεπτά λε είμαι Ίντερ. Είμαι. Αρκετά ζαβλακωθήκαμε από τον ήλιο. Δεν μα κάνει και μυαλό. Ρε φίλε. Είμαι Ηρακλής. Στην Ιταλία είμαι Ίντερ. Στην Ισπανία είμαι Μπαρσελόνα. Και στην Αγγλία Southampton. Δηλαδή και στην Γερμανία συμπαθώ την Ντόρτμουντ. Δεν κατάλαβα. Εσύ συμπάθειες δεν έχεις. Γεια σα, λένε από Στουτγκάρδη. Ραπ, ο πουλημένος είμαι που δουλεύει στη ναυτική βάση. Δεν πειράζει, εμείς σε ακούμε. Ω, πουλημένος. Καλησπέρα. Ραπ, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο παίκτης Ρεάλ, πες λέει για την μπάλα, δεν τη βρίσκει, αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, πολλοί οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Για μια ακόμη φορά ο Φαλακρός ξεφτιλίζει ποδοσφαιριστικές του γνώσεις για να ανεβάσει ακροματικότητα όλο το σύμπαν να λέει κάτι, ο Φαλακρός θα λέει το αντίθετο. Να απαντήσει ο ίδιος. Για τον γκολ του Ίσκο στο 0-1 που ακυρώθηκε λάθος offside θα πείτε ή πουλάει η κλάψα, θα το πάρει πάλι ο Ζιντάν καράφλα και θα σκάσει καραφλοκόρακα. Φίλε μου, το γκολ για μένα είναι offside. Και δεν νομίζω ότι είναι σε μια φάση που επηρεάζει τον αγώνα, αν και όταν κάνει ζούμα φυσικά και επηρεάζει. Αλλά για μένα είναι offside. Κόκκινα αν έπαιρνε τέτοιο πέναλτι ο Πάοκ στο 90, θα λέγατε το πήρε ο Σαββίδης με τα κρουασάν. Ισχύει και αυτό, πολλοί τα λένε. Με πρώτο το συνεργό μου στο έγκλημα. Έχεις νύχτα μεγάλη αν και είσαι σαλάμπαλε. Αβαβά την έκανε η διαιτητάρα. Όπα, πολλούς άμπαλους βλέπω οι οποίοι συμφωνούν μαζί μου. Είμαστε άμπαλοι. Οι περισσότεροι διαφωνούν μαζί σου, Κωνσταντίνε. Κόκκινε, όταν το πάρει αυτό το πέναλτι, δεν σε βρίζουνε. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω οι περισσότεροι διαφωνούν. Δεν με ενδιαφέρει, είναι Γιουβεντίνη. Εγώ δεν είμαι Γιουβέντους. Ρε Κόκκινε, εσύ είσαι άμπαλος, δεν είσαι Γιουβέντους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εσύ δεν είσαι Γιουβέντους. Εσύ έχεις μια φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο άλλη. Δηλαδή, γιατί στοιχηματικά. Δηλαδή. Εγώ χτες για να καταλάβεις, η πρότασή μου. Έχεις πέτρα στα νεφρά. Σε έχει πιάσει πέτρα στα νεφρά. Όχι. Το ρώτησε τον καθηγητή, άμα πίνεις το νερό από τη Θεσσαλονίκη από την ίδρυυση, αν κατεβάζεις πέτρα και όχι. Δεν το ρώτησες. Αν πίνεις εφιαλωμένο ή όχι. Μου μίλησε για προληπτικά. Τι να είσαι προληπτικό, ρε. Τι προληπτικό. Επειδή εσύ πέρασε μια περιπέτεια. Περιπέτεια, και εγώ δεν είχα πέτρα. Ναι, όχι. Επειδή γνωρίζεις αρκετά για το θέμα. Εντάξει, πραγματικά και άλλο η προσωπική εμπειρία και άλλο. Το ρώτησες πόσο πάει το μαλλί, άμα σε πιάσει πέτρα, πόσα παίρνουν. Και ρώτησα, ρε φίλε, τι χρειάζεται. Μου λέει ότι αυτά είναι μια νόσος. Νόσος. Ναι. Η οποία γνωρίζει αλματώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ναι, βέβαια. Από τις σαβούρες που πίνουμε, βέβαια. Μα είπε, αυτό είπε. Ότι λοιπόν φταίει στην κακή διατροφή που κάνουμε. Ναι. Και στο ότι δεν πίνουμε αρκετό νερό.
Εγώ, όπως ξέρεις, πίνω πάρα πολύ νερό. Έχει ζάχαρο, γι' αυτό. Δεν έχω ζάχαρο. Δεν έχεις. Γιατί πίνεις τότε? Μ' αρέσει. Σ' αρέσει το νερό. Το λατρεύω. Το ουίσκι που πίνεις. Και το χρέας το λατρεύω. Το χρέας το λατρεύω. Και το ουίσκι, ουίσκι το λατρεύω. Ναι. Πότε τα καταναλώνεις όλα αυτά? Καταναλώνω πολλά υγρά. Πολλά υγρά. Πόσα νερά πίνω. Δεν μαζί μου δεν. Ωραία, υγρά πίνεις πολλά, ξέρω εγώ. Ναι. Νερό δεν ξέρω να πίνεις. Υγρά πίνεις. Αυτά που πίνω εδώ πέρα τι. Τι πίνεις, ένα καφέ πίνεις και ένα νερό. Τι είπε. Ένα νερό. Πόσα πίνεις. Έχω πιει ήδη ένα μπουκάλι εδώ. Σιγά, μη. Τελειώνει το δεύτερο. Ναι. Και θα πει και ο τρίτος. Ζάχαρο εξετάσεις έκανες? Ναι, ρε, έκανα. Ναι. Δεν έχεις. Εντάξει. Να πω πως έχεις αυτό με το νερό, ναι, να το ξέρεις. Μ' αρέσει, ρε φίλε, με ευχαριστεί. Αρέσει το νερό. Δηλαδή, εσύ που δεν τρως ψάρι και τρως κρέας, να σε κακολογήσω για αυτό. Ρε κόκκινε, δεν νοιάζει τον κόσμο ανθρώπου ψάρι. Μα εσύ κάνεις. Πάρε τα θέματα τώρα, άσε τώρα. Λοιπόν, το άλλο το παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες. Τι να δω, ρε κόκκινε τώρα. Αγκαρία, πάει παιχνίδι να δω, δεν το είδα. Έχεις άποψη για αυτό το οποίο έγινε? Τι έγινε? Το ότι ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε λογικά να μπουν γκολ. Ναι. Η Μπάγκερν είχε μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Ωραία. Καμήλωσε τους ρυθμούς. Και μάλιστα θα μπορούσε η Σεβίλη κάποια στιγμή να βάλει και γκολ. Εντάξει. Και να αλλάξει τα δεδομένα. Έπαιξε συντηρητικά από ό,τι είδα. Χαμηλός ρυθμός παιχνιδιού, κολοπαίγνιδο. Το ότι έδωσε και τα δύο παιχνίδια άσο και λήξανε το ένα διπλό. Άντερ τα έδωσε και τα δύο. Άντερ τα έδωσε. Όχι, είπε 1-0 το ένα, 2-0 το άλλο. Ναι. Το ότι τα δίνει άσο και βγαίνουν ανάποδα και τα δύο. Δηλαδή, πάλι σύντομα. Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι κονόμησε κανένα αποθήμα. Οι Μπουκ κονομήσανε, τα πήρανε χοντρά, κάνανε καλοκαίρι. Τώρα εσύ κονόμησε. Εσύ να με πειράζει, εγώ να μην λέω τίποτα για σένα. Τι να σε πειράζω, μάλμορε κόκκινε. Και ενοχλείσαι. Δεν ξέρω, συγγνώμη αδερφού. Κονόμησε κανένα από το. Εγώ θα πω τον κόσμο σήμερα να κονομήσει. Για να ακούσουμε. Παίξτε Μαρσέη. Πού παίζει Μαρσέη? Μέσα στην έδρα, στο Βελοντρόμ. Ο Βελοντρόμ. Βελοντρόμ. Ναι. Θα παίξει με τη Λειψία. Η Λειψία. Λειψία, όχι επιληψία. Ναι. Με τη Λειψία. Λειψία, ναι. 1-0 είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι. Άρα θα κερδίσει, λες. Ναι. Αυτό έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Πάρει τη ρεβάνς τώρα δηλαδή. Την Κυριακή ή τη Δευτέρα, δεν θέλω να βιαστώ, με τη Μοπελιέ ήρθε 0-0. Ναι, ναι. Λοιπόν, τρίτο παιχνίδι. Μια ομάδα με τόσο καλή επίθεση. Να μην βάλει γκολ θα μου φανεί παράξενο. Ναι. Λοιπόν. Είναι πολύ καλή στην έδρα. Πόσο δίνει τον Άσο? 2-10. Να το βάλουμε στον ΟΠΑΠ. Εγώ το πόντα ήδη. Και γιατί να μην το παίξουμε σε στοιχηματική εταιρεία και να το παίξουμε στον ΟΠΑΠ? Την καλύτερη δουλειά θα κάνει. Γιατί δεν κάνει διαφήμιση στον ΟΠΑΠ? Εγώ ποτέ. Λέω που το παίξα. Ρε κόκκινε, 30 χρόνια ο ΟΠΑΠ σου έδωσε κανένα φράγκο. Ούτε τι λες για τον ΟΠΑΠ, ούτε καν τη λέξη θα λες. Θα παίξουμε σε μια στοιχηματική εταιρεία ιδιωτική. Ό,τι αγαπάει ο φίλος μου. Λοιπόν, παρακάτω. Εγώ λέω θα το παίξω Άσο. Ωραία. Λέω ότι και συμφωνώ με όσου το παίξουν και ότι θα κερδίσει και θα προκριθεί. Τελείωσε. Πότε, η UEFA δεν είναι αυτό? Σήμερα το βράδυ στις 10. Ωραία, τελείωσε. Εκεί που τα περισσότερα ζευγάρια είναι. Ναι. Μοιάζουν αδιάφορα. Ναι, ναι. Μοιάζουν αδιάφορα, καθώς έχουν κρυθεί αρκετά πράγματα. Μπράβο, ναι. Όταν η Άρσεν έχει κερδίσει με 4-1 στην έδρα της, δεν μπορεί να ποντάρει τώρα την πορεία της ΕΚΑ. Δεν μπορεί να κάνει 5-2 η ΕΚΑ, ξέρω εγώ, Άρσεν. Τι να σου πω, μετά από αυτά που είδαμε στο Champions League, δεν θα μου πει όρκο μην παίρνει για τίποτα. Ναι. Εντάξει, όπως και στα υπόλοιπα. Ωραία, έχει άλλα θέματα το ρεπορτάζ. Άλλα θέματα. Είδαμε χτες το βίντεο. Το οποίο βγήκε από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Τι ήταν αυτό το βίντεο, τι έλεγε, τι είδες εσύ? Είδα καταρχήν κάτι το οποίο πιστεύω το είδαν και κάποιοι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οποίοι διαμαρτυρόταν. Τι είδες, ρε παιδί μου? Είδα ότι δεν υπήρχε, ρε φίλε, μπάγαλο. Είδα μια νορμάλ κατάσταση σε αποδυτήρια. Ναι. Εντάξει. Όπου δικαίως μπορούν να φωνάζουν για ό,τι θέλουν και οι μεν και οι δε, αλλά τρομοκρατία και τα υπόλοιπα στα αποδυτήρια για τους παίκτες δεν υπήρχε. Λες. Αυτό ναι. Είδα. Ναι. Αυτό είδα. Και είδα το διαιτή που τους κάλεσε να μπουν. Αυτό προς απάντηση, ναι. Όχι η δική μου ή η δική σου, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Βλέπω τα πραγματικά γεγονότα. Γιατί δεν βγήκε ο διαιτής? Ο διαιτής γιατί δεν βγήκε? Ναι. Γιατί δεν έβγαινε η ομάδα της ΑΕΚ? Γιατί δεν έβγαινε, ας έβγαινε, αφού βγήκε η ομάδα του ΠΑΟΚ και δεν βγήκε ο διαιτής? Πού να ξέρω, ρε φίλε. Πώς τι να ξέρεις? Γιατί δεν ρωτάς τον ίδιο? Ο διαιτητής, πάντα βρώρε το διαιτητή. Ο διαιτητής είναι χέστης. Δεν πάει στο δικαστήριο. Δηλώσει με. Ωραία. Δεν πάει. Γιατί δεν βγήκε ο διαιτητής να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ? Εσύ γιατί πιστεύεις? Γιατί πιστεύω. Γιατί φοβόταν το τσιμέντομα. Γι' αυτό. Ωραία. Αυτό πιστεύω εγώ. Okay. Είναι απάντηση αυτή. Απολύτως και δικαιώνει την ΑΕΚ. Θα κερδίσει η ΑΕΚ την εικόνα. Απολύτως κατανοητό. Θα κερδίσει η ΑΕΚ. Εάν, ναι, επειδή ο διαιτητής δεν βγήκε. Ναι. Επειδή ο διαιτητής δεν βγήκε, βγήκε μόνο ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν βγήκε η ΑΕΚ. Εντάξει. Αλλά αν έβγαινε ο διαιτητής, θα είχα πολλές ελπίδες. Βγήκε ο διαιτητής. Όχι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να πάρει πίσω βαθμούς για μένα. Για μένα. Οκ, okay, boy. Ερώτηση. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί και η ΑΕΚ βάζει το βίντεο. Τι να τιμωρηθεί η ΑΕΚ? Βάζω το βίντεο. Αν ο διαιτητής ανέβαινε, πάρω βέβαια. Το θέμα είναι γιατί δεν ανέβηκε ο διαιτητής. Ναι. Αν ανέβαινε ο διαιτητής απάνω, το πρωτάθλημα θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες τι έγινε? Ναι. Αυτός πρέπει να κλαίει δεν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί ούτως ή άλλως. Γιατί μπήκε άλλος με την πιστόλα. Αυτός ο οποίος κλαίει είναι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως είναι μείον. Το θέμα ήταν αν τιμωριόταν η ΑΕΚ για μένα. Άμα ανέβαινε πάνω ο διαιτητής,
και δεν ανέβαινε η ΑΕΚ, θα τους μόρισαν και τους δύο. Και θα το έπαιρνε χοντροπαλά στο πρωτάθλημα, χωρίς ομάδα. Το κατάλαβες? Κατανοητό. Άλλα θέματα. Και θεμητό. Α, μπράβο. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό το θέμα. Γιατί τι σημαντικότητα έχει αυτό το θέμα? Πρώτον, από αυτό θα μας ζαλίσουν μια εβδομάδα οι δικαστές, θα γίνουν φίρμες οι δικηγόροι, θα γίνουν φίρμες οι νομικοί. Εγώ είδα μπάλα χθες, αγόρι μου. Και είδα και προχθές μπάλα και ευχαριστήθηκα μπάλα. Τώρα με τα δικαστήρια και με το να βάλουμε το ζαέρι 8 ώρες αλλά εκεί πέρα χωρίς νερό και χωρίς τροφή εκεί πέρα. Το κάνει ξενοδοχιάρο ο Ανδρώνης, να έχεις υπόψη, έτσι μας είπε. Και λούξ ξενοδοχείο. Να ξέρεις, το Μετρόπολης τι δίνει. Δεν παίξε γέλασε, να πούμε. Συνέχισε, Κόκκινα. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ε, όχι. Η άχρηστη πληροφορία όχι, 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 όχι. Να ξέρουμε πού δουλεύουμε. Και τι παροχές έχουμε, να πούμε. Άσε την. Εντάξει. Σημασία έχει αυτά τα οποία βγάζει. Σημασία έχει αυτά τα οποία βγάζει και για μένα αυτά που έχω πληροφορηθεί, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ελπίδες. Πολλές. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδες. Εσύ λέγει ότι θες. Εσύ πουλά ελπίδα στους ΠΑΟΞίδες. Και τι θα κερδίσω, ρε φίλε. Ξέρω ότι έχει. Πού να ξέρω, για ρε, να με βρίζουν μετά να μου τι με νοιάζει εμένα, ρε Κόκκινη, τι θα κάνεις. Εγώ λέω ότι η ποινή μόνο θα μειωθεί. Εντάξει, θα μειωθεί. 100%. Θα τώρα, μειωθεί. Σε ποιο βαθμό θα μειωθεί. Θα σου πω ότι θα μειωθεί. Το πρόστιμο θα μειωθεί. Του Σαββίδη τα χρόνια θα μειωθούν. Αυτά θα μειωθούν. Η ποινή ναι. θα πάει προς τα κάτω. Ναι. Τώρα, σε τι βαθμό. Ναι, τι. Σε ποια κομμάτια. Θα σου πω και σε ποιε παραμέτρου δεν τα γνωρίζω. Οι βαθμοί δεν γυρίζουν πίσω. Μα δεν γίνεται. Θα την γλιτώσει ο Σαββίδης με πιο λίγα χρόνια και ο Μίχελ. Και το κεφάλαιο πιο λίγο πρόσφατα. Πολύ δυνατά το σενάριο. Ποιο? Να γίνει το τελευταίο πεντάλεπτο. Καλά, πούλασε παραμύθια στου Παοξίδε. Τι θα κερδίσω, ρε φίλε. Τι θα κερδίσει. Ναι, τι κερδίζω. Αυτοί που πουλάνε ελπίδα τι κερδίζουν. Οι θρησκείες. Ρε φίλε, συγγνώμη. Οι γιατροί. Εγώ ούτε παπά είμαι. Τι είσαι. Ούτε η μάμη είσαι. Ναι. Παπά δεν είσαι, παπατζή είσαι. Ναι. Παπά δεν είσαι. Παπατζή είσαι, παπά δεν είσαι. Άστο φουκαρά τον Παοξή, μην το δουλεύει τώρα. Παπατζής και τι παπατζής. Μην το δουλεύει τον Παοξή τώρα, θα κερδίσει του βαθμού τώρα. Άστο. Λέω ότι προ τα πάνω δεν γίνεται να πάει, ναι, μόνο προ τα κάτω θα πάει. Άστο, μην το δουλεύει. Το βαθμό που λέω ότι το μάξιμου ναι. βλέπω να συνεχίζει το παιχνίδι. Έτσι λες εσύ. Και πουλάω ελπίδες. Ναι, πουλά ελπίδες. Του δουλεύετε του Παοξίδε. Ποιο το όφελο. Ποιο το όφελο. Του έχει επαγρύπηση τα 5 μέρε. Και τι έγινε και ξέρετε την απόφαση και ποιο είναι. Το είπα, εγώ ξέρω απόφαση. Όχι, λέω ότι αυτό ναι. θα πάει μόνο προς τα κάτω. Ναι. Και με τη χρήση του βίντεο. Καλά. Το βαθμό που θα πάει δεν το γνωρίζει. Καλά, καλά, καλά. Και αυτό είναι πόλης ελπίδας. Ναι, πουλάς ελπίδες. Ρε φίλε, δεν εμφανίζει εδώ μια ανίατη ασθένεια που δεν έχει κλειτομόνο σου. Μην τους δίνεις ελπίδες, ρε Κόκκινε. Τι κρίμα είναι. Πότε μη, το έκανα, δε. Μη δίνεις πότε το έκανα για να το κάνω μη τώρα. Μην δίνεις στους ανθρώπους ψεύτικες. Πότε το έκανα για να το κάνω τώρα. Δεν σου λέω εγώ, ρε Κόκκινε. Μην τους λες μουσια να πούμε. Ποιο είναι το μουσείο. Μπήκε όλο με το πιστόλι και κερδίζει του βαθμού. Ποιο πιστόλι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Καταρχήν ενοχλούμε πάρα πολύ. Γιατί το λες στις 3, δεν το λες στις 2 αυτό πράγμα. Ναι. Ποιο πιστόλι, δεν κατάλαβα. Και ποιο είναι το πρόβλημα με το πιστόλι. Έχεις υπόψη από πιστόλια. Από άδειες οπλοφορίας. Έχεις υπόψη σου. Ακούγεσαι, Κόκκινε. Ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, πάνε ρώτα ένα νομικό. Επειδή... αν έχεις άδεια οπλοφορίας, ναι. το αν μπορεί να κυκλοφορήσει οπουδήποτε. Εγώ, Κόκκινε, δεν θα ρωτήσω κανένα νομικό. Στην Ελλάδα δεν χρειάζομαι νομικό. Αν έχω ισχυρό πορτοφόλι, δεν χρειάζομαι κανένα νομικό. Κλείνει η παρένθεση. Εγώ λέω, μην δίνετε στους Παοξίδες ελπίδες πολλές. Κρίμα είναι. Πείτε τους την αλήθεια και αφήστε το παραμύθι. Μην τους δουλεύετε. Αυτό λέω εγώ γενικά. Διάλειμμα. Άντε, μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα γεύμα ή δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στο ιστορικό εστιατόριο Κρεονίδης στο Μπαλκόνι στην Άνω Πόλη για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr. Για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ, με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Κανείς άλλος δεν σου προσφέρει εγγυημένη ποιότητα σε τέτοιες χαμηλές τιμές, γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να γίνει Lidl. Τριήμερο προσφορών στα Lidl με μουσλι 750 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 2,49. Ελληνικός καφές Λουμίδης παραδοσιακός 200 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,39. Και μελιτζάνες το κιλό μόνο για λίγο 1,49. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ.
Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά χάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοποιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη και 163 Εύοσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Τι λες κάθε φορά που βλέπεις πόσο ήρθε το ρεύμα του σπιτιού σου. Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που πρέπει να το πληρώσεις. Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι έχεις να τραβήξεις αν θες να αλλάξεις πάροχο. Πω πω πακέτο. Εντελώς συμπτωματικά το ίδιο θα πεις και για το νέο πακέτο που ήρθε για να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Ελπέντισον Home Pack. Πω πω πακέτο. Το πρώτο κουτί με ό,τι χρειάζεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου. Απόκτησε το τώρα και άλλαξε πάροχο απίστευτα απλά, κερδίζοντας έως και 32% έκπτωση στο ρεύμα σου και 45 ευρώ δώρο στο λογαριασμό σου. Θα το βρεις στα καταστήματα Public, Media Markt, Electronet, Foss. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑ. Αν εμαξιώσει ο Θεός και αν το θέλει μοίρα, θα έρχομαι και στην ξενιθιά να σας επέζω λίρα. Ο Νίκος Ζωηδάκης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για να μας κεράσει αγαπημένα τραγούδια και θρυλικές μαντινάδες. Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Απόψε στην υγειά μας. Ένα αυθεντικό γλέντι με κριτικά, νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια από τον διάσημο Λιράρη και την ορχήστρα του. Για να με φέρει. Μόνο για δύο εμφανίσεις. Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Απριλίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και στο ticketservices.gr. Άστρα, μη με μαλώνετε. Θέατρο Βεργίνα, Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψή σας στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μπράβο σας. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριμέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 231-047-4041. Απόλο για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο, αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Απόλο και ξένιασε. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 231-0-681-597. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύοσμο. Το καλοκαίρι έφτασε. Ελαιώνες, αθλητική παιδική κατασκήνωση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Ατελείωτες αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με πισίνα και ιδιωτική παραλία. Δωρεάν συμμετοχή με το ασφαλιστικό σας ταμείο ή μέσω του ΑΕΔ για χαμηλόμισθους και ανέργους. Τηλέφωνο 2310-243-383 και στο www.eleonescamp.gr. Ταξίδι τσαβαντού, αλλά σαν τους ελαιώνες δεν έχει. Ούτε κρύος, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Μετρόπολης 95,5. Ο αγώνας αρχίζει εδώ. Έβαλες κομματάρα τώρα, δεν γυρνάς το λίγο? Εδώ είμαι στους 95,5 του FM, στο Μετρόπολης 95,5. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σε ένα μόλις λεπτό. Αρκεί
να τηλεφωνήσετε στο 18133, να έχετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου και να πάρετε την οριστική διαγραφή με την καλύτερη τιμή σε ένα μόλις λεπτό. Επίσης μπαίνετε στο www.listoparto.gr προκειμένου να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι τα 3 εντάρια είναι δικά σας, μία γραμμή είναι ελεύθερη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2310 για τα 3 εντάρια. Ότι μαζί μας είναι η Skoda Eskiadis Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η εταιρεία η οποία φροντίζει κάθε φορά να δίνει μοναδικές προσφορές στους φίλους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους αυτοκίνητο. Για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, το Skoda Octavia με τον κινητήρα φυσικού αερίου, 7 κομμάτια έχουν μείνει για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, θα το αποκτήσετε με 18.800 ευρώ. Η τιμή είναι μοναδική, τώρα που δεν υπάρχει η επιδότηση της ΔΕΠΑ. Το κάνετε δικό σας με αυτά τα χρήματα. Αλήθεια είναι, πάρτε τώρα στο 2310-596-596 προκειμένου να μάθετε περισσότερα και το πώς θα το κάνετε δικό σας ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στις μοναδικές εγκαταστάσεις της Skoda Eskiadis Βαλοδήμος. Τα 390 είναι καλυμμένα, έτοιμα. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Ακουγόμαστε. Μια χαρά. Ο Κουστής. Πάει να δει τώρα την πέτρα του και έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, Κόκκινε. Εσένα ήθελα βασικά. Όχι. Είμαι ο Παγκέτης από τον Κορινό. Αγγίζεις. Το ραδιόφωνο δεν τα ακούνε μόνο οι παγκουζίτες. Γιατί το έλεγες αυτό. Γιατί ρε Κόκκινε, ξεκινάς ας πούμε την εκπομπή, ξεκινάς το θέμα ας πούμε το χθεσινό και δεν αναφέρεις ότι ανέβασε και η Άκη ένα βίντεο που κυνηγάει ο Σαββίδης τον Κομίνη. Δεν το έχω δει, φίλε. Και δεν τον αφήνουν να πει μέσα στην αστυνομική. Δεν το έχω δει. Να το δεις. Αλλά τι βλέπετε δηλαδή. Μισό λεπτό. Ό,τι θέλουμε βλέπουμε. Αυτό το οποίο λες δεν το γνωρίζω. Άμα δεν θέλουμε να δούμε κάτι. Εμένα. Εμείς δεν είμαστε αλάνθαστοι. Ακούω. Μισό λεπτό, όχι. Να τελειώσω. Ό,τι θέλουμε τώρα να τελειώσω. Γρηγόρη, παίρνει θέση όμως. Ό,τι γουστάρουμε βλέπουμε, φίλε. Ό,τι γουστάρουμε δεν το βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και στο κάτω-κάτω. Εγώ τοποθετήθηκα για το αν η ΑΕΚ βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα. Από τη στιγμή που σφυρίζει ο Κομίνης να ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί δεν ανεβαίνει πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, να καλέσει και η ομάδα του ΠΑΟΚ και να κλείσει το φύλλο αγώνα βάσει του ΣΑΕ. Γιατί φοβήθηκε ότι θα τον τσιμετώσει ο Μελισανίδης γι' αυτό. Μισό λεπτό, λοιπόν. Τι μισό λεπτό. Πάμε παρακάτω, επόμενη γραμμή. Δεν έχει μισό λεπτό. Άμα είχε και τρίποτα Γεωργιανού ο Σαββίδης εκεί και το ΣΕΕΚ σου είναι κοντά, θα φοβόταν και τον άλλον. Ξέρεις τι είναι να φοβάσει, ποιο θα σε τσιμοντώσει, να έχει σίγουρο το τσιμέντομα όμως. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλός άνθρωπος είναι ο Σαββίδης, να το ξέρετε. Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Χθες Γρηγόρη μου κίνησες κάτι που δεν το είχα καταλάβει ειλικρινά, ότι συμπαθώ τις ομάδες με τα μπλε. Χθες μου είπες ότι είμαι Manchester City, αν θυμάσαι. Πράγματι, συμπαθώ τον Ατρόμητο, είμαι Ατρομητάρα, το έχουμε ξαναπεί. Συμπαθώ την ομάδα στον Ηρακλή. Συμπαθώ την Νάπολη, τη City. Και φυσικά την Εθνική Ελλάδα, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει. Και είσαι και ακροδεξιός, μάλλον. Δεξιόμουτρο με παπάνω σα. Στην Ελβετία ζει ο άνθρωπος. Είμαι το ακριβώς αντίθετο είμαι τελικά, να ξέρεις. Τι είσαι, αυτό που λες δεν ισχύει. Πατριώτης, κομμουνιστής. Όχι, ρε φίλε. Πάνε πριν του Τόμσκι. Κάτσε, έλεγα. Τι είσαι, κομμουνιστής, αλλά πατριώτης. Αφού οι κομμουνιστές δεν είναι πατριώτες. Δημοκράτης είναι. Πολιτική ταυτότητα. Δεν θέλω ταυτότητα, φίλε. Κομμουνιστή πατριώτη δεν υπάρχει. Πάει. Όχι, όχι. Αυτό θέλει να βάλει τα μπέλα σε σένα. Στον εαυτό δεν βάζει τίποτα. Ναι. Δεν έχω ταμπέλα εγώ. Κατάλαβες. Αυτός είναι ατάμπελο. Εμένα δεν μ' αρέσει. Θέλω... Εμένα... Αυτό γιατί το βάζει. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα κανένα χρώμα ρε κόκκινα. Και εμένα δεν μ' αρέσει ταμπέλα. Συνέχισε φίλε. Πολιτικά και εμένα δεν μ' αρέσουν. Συνέχισε φίλε. Κακό είναι. Συνέχισε φίλε. Συνέχισε. Γρηγόρη, εγώ θέλω να με ρωτάνε ό,τι και να κάνουν. Θέλω άμεση δημοκρατία. Θέλω δημοψήφισμα για το παραμικρό. Πάμε παρακάτω. Το είχες το δημοψήφισμα. Το είχες. Όχι αυτό το δημοψήφισμα. Άλλο υπάρχουν εσύ. Στην Ευρώπη χώρες που κάνουν δημοψηφίσματα για εδώ τα πάντα. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν Ευρώπη, κύριε. Θα με ρωτάνε άμα θέλουν να κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες να χτυπήσουν με δεκαδί. Θέλω να με ρωτάνε. Γι' αυτό έχω φύγει από την Ελλάδα. Καλά έκανε, φαίνεται ότι δημοκρατία. Δεν σε κρατάει εδώ. Άμεση δημοκρατία θέλω, αυτό που έχουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα αυτό που έγινε χθες με το πέναλτι και αυτά. Γιατί κλάματα άλλα δεν μπορώ, ρε παιδιά, να ακούω από ψαγκτζίδες και του παουτζίδες. Φτάνει. Σ' ακούμε. Το πέναλτι, συμφωνώ λοιπόν εγώ για το πέναλτι, ότι με το γράμμα του κανονισμού είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Φίλε Κώστα, αλλά όμως. Τι άλλα. Με το πνεύμα, με το πνεύμα του παιχνιδιού. Ναι. Με το πνεύμα, θα σου πω, περίμενε λίγο. Πνεύμα, ναι. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν διαιτητής, αν έβλεπα την υπερπροσπάθεια αυτή που έκανε η Juventus,
Έχει βάλει 3 γκολ. Στις σχολές διαιτησίας δεν σου λένε. Στις σχολές διαιτησίας σου λένε ότι βλέπει σφύρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που μιλάς. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι η πρώτη φορά που αδικείς τον εαυτό σου με αυτό που είπες. Ο διαιτητής δεν πρέπει να βλέπει καμία προσπάθεια. Τι δεν τον νοιάζει προσπάθεια. Αν τον νοιάζει, αν αποκτήσει συναισθήματα, ο διαιτητής χάσαμε την πάρα. Πάμε, επόμενη γραμμή, φύγαμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση απλή. Εμένα. Ναι. Λέγε. Αν γινόταν ανάποδα η φάση αυτή. Ναι. Θα το έδινε το πέναλτι ο Όλιβερ. Με νοιάζει εμένα. Ρωτάω. Τη γνώμη σου. Τι είμαι εγώ, εγκόμενα του Όλιβερ. Ρώτα ρε φίλε, και η ερώτηση πρέπει να έχει μια απάντηση. Δεν με απασχολεί. Δεν με ενδιαφέρει. Okay. Μπορεί και να μην το έδινε. Υπεκφεύγεις. Μπορεί και να μην το έδινε. Το θέμα για μένα θα είναι αν ήταν ή δεν ήταν. Okay. Το αν το έδινε ή δεν το έδινε, το πρόβλημα δικό του είναι. Παρακαλώ. Το πρόβλημα το δικό μου είναι να ερμηνεύσω σωστά τη φάση. Καλημέρα. Δίκαιο από την μεριά σου το ερμηνεύσει όπως θες. Όχι, το ερμηνεύω όπως μου δίδαξαν οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου. Okay. Και ο κανονισμός λέει όταν με βγάζεις από τη φορά μου και να είμαι ενάντια στην μπάλα, είναι μπέναλτι. Παρακαλώ. Στη μικρή περιοχή κιόλα. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, επειδή φωνάζετε και λέτε ότι είστε μεγαλύτερο ραδιόφωνο στη Βορείο Ελλάδος, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως είπε και ο προηγούμενος, δεν είναι μόνο παοξίδες, είναι από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι, αλλά είναι λιγότεροι, έτσι. Καλά θα κάνετε να είστε αντικειμενικοί όπως εσύ Κωστή. Και μην μας ζαλίζετε άλλο όπως συνέχισε ο Μπούζος το μεσημέρι και συνεχίζει και ο Γρηγόρης τώρα μαζί με μαύρο μαύρο. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι γιατί διακόπηκε, Γρηγόρη. Για ποιο μας λέει τώρα, για το ΠΑΟΚΑΙ. Για το ΠΑΟΚΑΙ, γιατί διακόπηκε. Για πες Γρηγόρη, εσένα ρωτάει. Εσύ γιατί λες διακόπηκε. Δεν ξέρω Γρηγόρη. Δεν το γράψε ο διαιτητής. Αυτό αφού έγραψε ο διαιτητής. Μπήκε ο Σαββίδης μέσα και ο Μίχελ, έτσι δεν είναι. Στον αγωνιστικό χώρο, ναι. Okay. Μπήκανε μέσα, διακόπηκε το παιχνίδι. Βγήκε μετά ο Κομίνης στο γήπεδο για να σφυρί ξανά ενέργεια. Όχι, γήπεδο όχι. Όχι. Τότε τι ζαλίστηκε. Παραμυθιάζει του παοξίδε. Αυτό του λέω, ρε. Ποιο παραμυθιάζει. Εσύ, ρε κόκκινε. Του λέω. Δεν βγήκε ο διαιτητή. Κακό δεν βγήκε. Γιατί το μάτσο είναι 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό. Και η ΑΕΚ δεν βγαίνει επειδή χάνει 1-0. Όχι γιατί τρομοκρατήθηκε η ΑΕΚ. Αλλά ο Κομίνης βάζει τον ΠΑΟΚ στην τιμωρία. Όχι ο δικαστή. Αυτό είναι το θέμα. Κανένα δικαστή δεν πάει τον ΠΑΟΚ στη Λεμιτόμο. Ο διαιτητή τον πάει. Γι' αυτό ο Σαββίδης δεν μιλάει τον άλλο τον Φαλακρό, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ακριβώς. Τελείωσε. Γιατί παραμυθιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ εδώ πέρα. Για να του δώσει ελπίδα, ρε. Για να του δώσει ελπίδα, γι' αυτό τον παραμυθιάζει. Δεν κατάλαβε. Πάμε επόμενη. Θα είστε λίγο πιο αντικειμενικοί, είναι που πρέπει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή. Παρακαλώ. Ηρωνικά το λες, το ευχαριστούμε για τη συμβουλή. Ηρωνικά το λες. Είδες χρώμα ηρωνίας. Ναι, είδα χρώμα ηρωνίας. Είδα τα μούτρα σου. Βρε τα μούτρα μου μια χαρά. Πάμε στον κόσμο. Πάμε επόμενη. Ναι. Έλα φίλε. Μαγκούς. Ναι, κόκκινε μαγκούς. Έλα ναι. Φίλε. Κόκκινε μαγκούς. Ναι. Κόψτονα. Ξύπνησε ο μπαμπάς. Το βράδυ που ο μπαμπάς κοιμάται μπορεί να μιλήσει. Με έδωσε ο μπαμπάς εντολή να μην μιλήσεις. Και θα κοιτάς το βράδυ αν αναπνέει ο μπαμπάς. Επόμενη γραμμή. Ναι. 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 Ήθελα λίγο το Γρηγόρη. Μάλιστα, εδώ είναι κύριε. Γρηγόρη. Ορίστε. Oh. Καλησπέρα. Oh, oh, oh. Μ' ακούς. Ναι. Oh, πάει αργά, πάει. Ήθελα λίγο να με κάνεις μια εξυπηρέτηση αν μπορείς 3,5 ή 4 να σε πάρω ένα τηλέφωνο εκτός αέρα. Πέτρες έχει εσένα, εσένα ποια ώρα σε βολεύει. Πέτρες έχει φίλε. Πάρε τώρα 3,5 φίλε. Πέτρες έχεις. 3,5 στο 90 ε. Ναι. Καλά να πάθεις. Έγινε ευχαριστώ. Καλά yeah. Να πάθεις. Oh, τι καλά. Επόμενη γραμμή. Πέτρες. Αυτός έχει πέτρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω εγώ. Έχει πέτρες. Τον λες καλά να πάθεις. Εσύ να πάθεις καλά. Αυτός μια χαλά είναι. Ναι. Αυτός θα πάρει τις πέτρες, θα τις βγάλει εκεί. Παρακαλώ. Πόσο εκατοστάρικα παίρνει. 7-8. Λέγε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το κόκκινο. Εδώ είναι. Πόσο ήταν το μάτσο όταν το σφύριξε διακοπή. 1-0 όπως γράφει ο ίδιος. Κάνεις λάθος. Ήταν 0-0. Στον πίνακα πάνω να γράφει 0-0. Βρέας τον πίνακα. Ρε φίλε, άσε τι λέει ο πίνακας. Ο διαιτής, όταν το διέκοψε. Το φύλλο αγώνα είναι το επίσημο. Το επίσημο έγγραφο. Σαβίδης. Το επίσημο έγγραφο δεν είναι ο πίνακα. Ο πίνακας μπορεί να γράφει λάθος. Το επίσημο όταν έγγραφο είναι το φύλλο αγώνα. Όταν μπήκε ο Σαββίδης μέσα. Έκανε κίνηση να βγει η ομάδα έξω. Ναι, έκανε. Μπράβο. Άρα πρώτος ήταν ο Σαββίδης που είπε να σταματήσει ο ΠΑΟΚ να παίζει μπάλα. Ναι, και. Τρίτον, στο βίντεο που λέει ο ΠΑΟΚ, πρώτα-πρώτα είναι χωρίς φωνή. Δεύτερον, δεν μπορείς 100% να πεις ότι σφύριξε
να βγουν έξω οι ομάδες. Δεν ακούγεται δηλαδή ο ήχος. Αυτό θες να πεις. Όχι. Και από τις κινήσεις που κάνει ο Κομίνης, δεν φαίνεται ότι πάμε φίλε, για... Φίλε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που σε λέει... Εδώ δεν μιλάς ούτε με την νομική υπηρεσία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε με την νομική υπηρεσία της ΠΑΕ ΑΕ. Ωραία. Εμείς ναι, αυτό... απλά εσύ ήσουν κάθετος. Λέω ότι εγώ είχα πει από την αρχή. Εσύ ήσουν κάθετος πριν. Άκουσα ρε φίλε που έλεγε ο Μάκης ο Καγκάσης, τον Βασίλη Δημητριάδη πάμε μέσα. Και έλεγε δεν πάμε. Εσύ δεν το άκουσες. Ναι, ποιος είναι ο Καγκάτσης. Ο Καγκάτσης είναι ο διαιτητής. Ρε άνθρωπε του Θεού. Εσύ το άκουσες ή μόνο εγώ το άκουσα. Άνθρωπε του Θεού. Ο Καγκάτσης ήταν ο διαιτητής. Δεν με απαντάς. Μόνο εγώ το άκουσα ή και εσύ. Όχι, και εγώ το άκουσα. Ο Καγκάτσης είναι ο διαιτητής για να πει πάμε μέσα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Βάσει αυτού μιλάω. Βλέπω το βίντεο. Αυτό είναι άκυρο. Βλέπω το βίντεο. Κάθε. Ακούω και τον Καγκάτση με τον Δημητριάδη και βγάζω ένα συμπέρασμα. Βρε, βγήκε ο διαιτητής έξω. Όχι. Τελειώσαμε. Πάμε. Μα δεν βγήκε τζάμπα μιλάμε. Πάμε. Ναι, ρε, φίλε, αυτό θεμητό. Τα υπόλοιπα σου είπα. Τζάμπα μιλάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Εάν δεν βγει ο διαιτητής έξω, τελειώσαμε. Τζάμπα ελπίδες σας δίνουν. Ναι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας, παιδιά. Τρία πράγματα λίγο για το με Γιούβε θέλω να πω. Ναι. Να μου πείτε τη γνώμη σας. Το πρώτο, από τη μεριά που είναι ο Όλιβερ ο διαιτητής, φαίνεται λες και ο Μπενατσιά με τη φόρα που έχει στη live μετάδοση, έτσι, το replay που βλέπουμε εμείς αργά μετά, λες και πάει και γκρεμίζει τον άλλον. Και από τη μεριά που είναι, δεν βλέπει από την άλλη που άμα το πόδι βρίσκει τον παίχτη, την μπάλα ή οτιδήποτε, φαίνεται λες και πάει και τον γκρεμίζει. Είναι λογικό να σφυρίξει πέναλτι. Συμφωνείτε? Γιατί δεν τον γκρεμίζει. Ότι, ναι, αυτό λέω ότι, και εγώ. Έχεις φάει ότι κλωτσιά. Παίζει ρόλο η γωνία που βλέπει τη γονατιά, και... καλαμιά τέτοια έχει φάει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί, ότι παίζει γιατί ρόλο... όλοι μιλάνε, ο κόκκινος δεν έχει φάει καλαμιά. Στο πόδι, στα πλευρά δεν έφαγε καλαμιά. Δεν ξέρει τι είναι. Εγώ που έχω φάει και καλαμιά και μπουνιά και αγωνιά και γροθιά, ξέρω τι είναι να τη φας εκεί. Είναι μπέναλτι. Όσοι λένε δεν είναι μπέναλτι, δεν έχουν μπει ούτε σε γήπεδο ούτε σε ρινκ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία. Έλα. Τελείωσε ο άνθρωπος. Α, να έλα. Δεύτερο σημείο. Ναι. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Δεύτερο σημείο. Δεύτερο. Ο Ίσκο, ο κόκκινος είπε τη γνώμη του. Κώστα, ναι. Ο Ίσκο είναι offside στον goal ή δεν είναι? Ο Ίσκο. Στον goal το πρώτο που έβαλε η Ρεάλ. Είναι offside ή όχι? Ένα goal έβαλε η Ρεάλ. Ναι, είναι λίγο. Έβαλε είναι άλλο λίγο. Ένα που ακυρώθηκε. Είναι ελάχιστα offside, ναι. Εντάξει, και τρίτο. Αν ο Ντιμπάλα δεν έπαιζε στο πρώτο μάτς, θα περνούσε η Γιούβε ή όχι? Άλλος είναι ο παίκτης κλειδί. Κάτσε να ακούσουμε. Άλλος είναι ο παίκτης κλειδί. Κάτσε να ακούσουμε. Πες, κάτι τη γνώμη μου. Ποιος είναι, πες το, πες το. Λοιπόν, α θυμηθώ λίγο γιατί τώρα. Α, θα το δεις στο Google. Ναι, εντάξει. Όχι. Ο Ματουιντή είναι ο παίκτης κλειδί. Τον είδε στο Google. Φύγε, επόμενο. Ναι, αν ήταν ο Ματουιντή στη θέση του Ντιμπάλα. Άσταν. Το λάθος ήταν του Αλέγκρι. Ο Ματουιντή, σαν πιο έμπειρο έπρεπε να παίξει. Μιλάς για το χαφάκι το πιτσιρικά που έβαλε. Που έβαλε το χαφάκι το χαφάκι το πιτσιρικά. Συμφωνείς? Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, εκεί ήταν λάθος, ναι. Καλημέρα. Αυτό είναι το λάθος του. Σωστό, έβαλε έναν σωστό. Άπειρο και τώρα ο έμπειρος έκανε διαφορά. Σωστό, μπράβο, σωστό. Μάλιστα, ναι, ωραίο, ναι. Έλα. Κλείς το ράδιο. Ναι, γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Αντώνης είπε. Χρόνια πολλά και στο Σανέστη. Αληθώς. Μπράβο. Για το πάω κάτι το λάθος. Ναι. Άποψη να το πιάσουμε το θέμα. Κύριε Ρατόπουλε, ναι. Νομίζω ότι ο διαιτητής είναι αυτός που κάνει κουμάντο σε όλα. Ο διαιτητής του αγώνα. Ο διαιτητής καίει τον πάο σε αυτό το μάτσο. Πάει. Ο άρχον του αγώνα. Άμα το πιάσουμε λοιπόν κανονικά όπως, ήταν, όπως εξελίχθηκε όλο το σκηνικό, όταν συζητάω εγώ με τον επόπτη, δεν θέλω κανένα δίπλα μου. Από εκεί ξεκινά ένα τραγικό λάθος, παιδιά. Τους διώχνω όλους αν έχω συγγνώμη αυτό. Και λέω τι γίνεται. Δεν πάμε στα ποδητήρια, παιδιά, και σφυρίζω. Σφυρίζω τι. Βγαίνουν οι αξίδες και λένε τώρα κουραφέξαλα, συγγνώμη. Δηλαδή, ο διαιτητής σφυρίζει μέσα στα ποδητήρια γιατί. Έχει ήχο, λέει το βίντεο και δεν έχει. Σφυρίζω για να βγούμε. Δεν σφυρίζω για να φωνάξω τον διαιτητή. Μισό λεπτό, επειδή μόλις τελείωσα το βίντεο που λένε οι φίλοι της ΑΕΚ, δεν έχει κάνει τίποτα ο Σαββίδης. Τίποτα. Περνάει απλά από πίσω του. Τον συνοδεύει η αστυνομία, πάει και φεύγει. Άσχετα με το τι γίνεται έξω. Εγώ δεν διαφωνώ, φταίει κάτι τέλος πάντων. Μέσα στα ποδητήρια. Ο διαιτητής σφυρίζει για να βγούμε. Γι' αυτό βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Και δεν έχει δηλαδή να ρωτήσει την ΑΕΚ τι θα κάνει. Δηλαδή είναι σοβαρό. Όπως λέει και ο Ραπτόπουλος, αυτός είναι ο υπαίτιος, αυτός είναι. Έστειλε τον ΠΑΟΚ στο κανάλι, αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα δηλαδή. Το βίντεο τώρα σφύριξε και δεν σφύριξε και αν έχει ήχο και αν δεν έχει. Πρώτη φορά να παίξουμε μπάλα, δεν βλέπουμε ερασιτεχνικό. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Με ερασιτεχνικούς διαιτητές.
Παιδιά, δηλαδή είναι παράλογο, όλο το σκηνικό είναι παράλογο. Ζούμε έχει πολύ μεγάλη μην ξεχνάς ότι ζούμε στο θέατρο του παραλόγου, όπως, στη χώρα του παραλόγου. Και να πεις κάτι γι' αυτό. Όχι. Δεν συμφωνείς. Εγώ από τη στιγμή που ο Κομίνης δεν βγήκε πάνω, πρώτον, δεύτερον, ο Κομίνης δεν πήγε στο δικαστή, τζάμπα κάθομαι και τζάμπα στέλνω το τζάμπα στέλνω το μπουκάλα το Τζαΐρι κάτω. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό περίμενε, επειδή πολύ καλά, εσύ θα πήγαινες. Τι να πήγαινε. Θα πήγαινε στο δικαστή εσύ. Φυσικά θα πήγαινε. Φυσικά θα πήγαινε. Εγώ και να σκοτώσω άνθρωπο θα πάω στο δικαστή. Παιδιά. Να πω κάτι τελευταίο για να μην τρώω και τον χρόνο. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει να υπάρχει κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ο Κομίνης έκανε όλη την Ελλάδα άνω κάτω. Να υπάρχει ο τρόπο να βρίσκεται εκεί που το θέλει ο αθλητικό δικαστή. Μόνο με βία προσαρμογή. Προσαρμογή, λέω βλάκα. Προσαγωγή. Ο βλάκα. Φαγιά. Πάμε. Να φίλε, δεν μπορώ. Κόκκινε, εγώ έπαιξα 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Σαρκάνης στα νιάτα του. Έτσι. Αθλητής. Δεν θέλω να, δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια πράγματα σε ερασινικό επίπεδο είναι παράλογα, ρε παιδιά. Αυτό θέλω να πω. Γεια σου, φίλε. Και από διευθύνη διαιτητή δεν περιμένει τέτοιο πράγμα. Εκτός αν, όπως είπε και ο Ρατόπουλος, που συμφωνώ ότι το τσιμέντομα, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση. Εκεί πάει, γυρίζει το φίλο αλλιώς. Αλλά όταν είμαι διευθύνης διαιτητής και κάνω αυτό που πρέπει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Επόμενος. Πάμε. Ναι. Έλα. Κόκκινε, να σου κάνω μια ερώτηση. Να του κάνεις. Τόσες ερωτήσεις έχω κάνει, ρε φίλε. Πρέπει να μου κάνεις και εσύ άλλη μια. Να μην κάνω. Μην κάνεις, φίλε. Εμείς κάναμε 10 ερωτήματα. Δεν δηλαδή, μπορεί την πρέπει ερώτηση. Να βάλουμε λοιπόν, κι άλλο ερώτημα. Δεν μπορεί την ερώτηση. Μην με κλείσεις. Δεν σε κλείνω. Ρε φίλε, κάναμε 10 ερωτήματα στην εκπομπή. 10 ερωτήματα. Με ακούς. Μισό λεπτό. Άκου λίγο. Φοβάται το ερώτημα. Όχι, δεν πάμε σε καμία. Θα το κρατήσουμε. Φοβάται το ερώτημα. Μην το κλείσει. Φοβάται ο κόκκινο ερώτημα. Δεν θα το κλείσει. Φοβάσαι το ερώτημα. Κάναμε 10 ερωτήματα και θες να βάλει ερώτημα. Δεν σέβεσαι. Δεν με σέβεσαι, δηλαδή. Ρώτα. Φοβάται, ρε φίλε, δεν με σέβεσαι. Φοβάται το ερώτημα. Ρώτα. Δεν με σέβεσαι, ρε φίλε, ρώτα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, είσαι Ηρακλειδέας, έτσι δεν είναι. Είναι. Γνωρίζεις να μου απαντήσεις αν ο Ηρακλής θα λάβει μέρος τώρα στα παιχνίδια αυτά. Πες μου τι σχέση έχει. Αν μου πεις τι σχέση έχει με τη σημερινή εκπομπή, θα σου πω. Τι σημασία. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Θα πάρει μέρος κανονικά. Δεν θα πάρει. Επειδή το λες εσύ. Μάθε λίγο καλύτερα. Εγώ σε λέω ότι δεν θα πάρει. Ρε φίλε, εσύ από πού το ξέρεις. Εγώ από πού το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σημείωστο την ώρα και την ημέρα. Ποια ώρα και ημέρα. Ο Ηρακλής δεν θα πάρει. Καλά, ακούστηκες. Εντάξει. Πάει. Έκανε το κομμάτι σου. Okay. Γιατί φοβάσαι το κομμάτι σου. Δεν φοβάμαι. Μα δεν βλέπεις τώρα τι μου λέει. Ό,τι και σου πει. Μα δεν έχει να κάνει με την εκπομπή. Μην φοβάσαι το ερώτημα. Δεν φοβάμαι. Δεν το πειθαρχώ. Τόσα ερωτήματα θέσαμε κι αυτό. Πάμε. Ναι, γιατί ο ακροατής θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πάρει εκτός αέρα να ρωτήσει. Σεβάσου. Χαλάει ο ερμός και η ροή της εκπομπής. Σεβάσου τον ακροατή. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Σεβάσου τον πελάτη σου. Μάθε ραδιόφωνο. Σε ταΐζει ο πελάτης. Okay. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μάθε ραδιόφωνο. Εγώ έφυγε. Εντάξει. Μάθε ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Δεν μου χαλάει την εκπομπή όπως επειδή ξύπνησε στραβά. Ναι. Καλησπέρα. Εσύ ξύπνησε ίσια. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Φοβάται παιδιά τα ερωτήματα. Μην του κάνετε ερωτήματα. Ναι, φοβήθηκα, δεν είδες. Φοβάται. Τον απαντάω και αρχίζει. Λάθος. Δηλαδή πάει εκπομπή αλλού. Δεν μπορείς, δεν μπορώ να καταλάβεις. Δεν μπορείς τον διάλογο όταν ο αντίπαλος έχει αντίθετη άποψη. Οκ. Okay. Πάμε. Δηλαδή, ποια είναι η αντίθετη άποψη που είχε. Πάμε. Μισό λεπτό. Πάμε. Με κούρασες. Όχι, πες, ποια είναι η αντίθετη άποψη. Πάμε, κόκκινη, με κούρασες. Πάμε στο φίλο, λέγε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πρώτη φορά πριν στην εκπομπή. Καλά κάνεις. Έχω πάρει δύο φορές μόνο στη δικιά σου εκπομπή. Το βράδυ. Την βραδινή, τα μεσονύχτια. Ναι. Χαίρομαι αυτή την εκπομπή, δηλαδή από όλο το ραδιόφωνο Μετρόπολης βλέπω, ακούω μόνο τις δικές τους μεσονύχτιες εκπομπές και την εκπομπή που κάνεις με τον Γρηγόρη. Ο λόγος που παίρνω αυτή τη στιγμή στην εκπομπή είναι γιατί θέλω να μιλήσω λίγο με τον Γρηγόρη, αν επιτρέπετε. Δεν ξέρω σου γιατί να μην επιτρέπετε, ρε φίλε. Γρηγόρη μου, εκτιμώ πάρα πολύ την εκπομπή και είμαι ακροατής και σημαίνει ότι είμαι πελάτης, όπως είπε ο ραπ. Αλλά έκανες ένα σοβαρό παράπτωμα σήμερα, επέτρεψέ μου. Σε έχω κρίνει τόσο καιρό που σε παρακολουθώ ότι είσαι αντικειμενικός, ελαφρώς προοδευτικός και κάνεις ένα φοβερό δίδυμο στη συγκρούση με το ραπ. Και αυτό ανεβάζει ακροαματικότητα και γι' αυτό και την λατρεύω την εκπομπή και την παρακολουθώ. Εκτός από το ραπ, την παρακολουθώ για άλλους λόγους, ιδιαίτερους, αιρετικούς. Το παράπτωμα που έκανε σήμερα, θα σταθώ στο οπαδικό. Το οπαδικό πουλάει. Έτσι. Η δουλειά μας είναι και πουλάει. Και καλό είναι να υπάρχει το οπαδικό και ο φανατισμός, υγιής φανατισμός βέβαια, χωρίς επικοινωνιακά να γίνονται λάθη. Και σήμερα έκανε ένα σοβαρό επικοινωνιακό παράπτωμα. Παίζουν, ποιο.
όταν μίλησες για τον πιστόλι. Όταν μίλησες για κάτι που έχει νόμιμα άδεια οπλοφορίας και μπορεί να κυκλοφορεί παντού. Οι αστυνομικοί που είναι στον γήπεδο και είναι αθλητικός χώρος δεν έχουν όπλο. Παρόλο που έχουν την άδεια οπλοφορίας. Μπορώ να μιλήσω. Και να ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου να σε επιτρέψω να απαντήσεις. Αυτό το παράτομα που έκανες δεν είναι ποδοσφαιρικό. Είναι κοινωνικό. Ωραία. Απαντάω. Και από τη στιγμή που μπαίνει μάλιστα και η διαδικασία του αυτόφορου που δεν κινήθηκε, διότι δεν μπορούσε να κινηθεί μπροστά σε 30.000 κόσμο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν με ενδιαφέρει πώς ονομάζεται. Δεν κρίνω αν λέγεται Σαββίδη. Σωστά μιλάς. Δεν κρίνω αν λέγεται Γρηγόρης. Μπήκε και στα αποδυτήρια. Ναι. Μετά την εμφάνιση με τον πιστόλι. Εδώ μιλάμε για πράγματα εκτός ποδοσφαίρου. Και εσύ έκανες νομικό και κοινωνικό παράδειγμα και το ποδόσφαιρο χειραγωγή μάζες και κοινωνίες. Προτρέχεις και με κρίνεις άδικα. Απαντάς. Ναι. Ρώτησα νομικό για αυτό το πράγμα. Δεν το έκανα από το, έτσι από το μυαλό μου. Κάνα χαρτογιακά θα ρώτησε. Λέω τι ισχύει για την οπλοφορία. Χαρτογιακά θα ρώτησε. Φίλε, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί θα βλέπεις τι κάνει. Κάνα χαρτογιακά θα ρώτησε. Όλη την καλή διάθεση. Δεν θα έχει κερδίσει η δίκη αυτός. Μπορεί να έχεις. Πολύ καλά κάνεις και μου κάνει μια παρατήρηση πολύ σημαντική. Φιλική, έτσι. Φιλική, Γρηγόρη. Φιλική. Δεν καταλαβαίνω. Ρώτησα νομικό για το τι ισχύει για την οπλοφορία. Και μου λέει η άδεια δίδεται γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Όχι σε αθλητικούς χώρους. Έτσι λέω όμως. Ο αστυνομικός μέσα στον αθλητικό χώρο, μέσα τα ΜΑΤ που είναι μέσα, αυτό... το πιστοφερείς εγώ δεν το έχω. Να με συγχωρείς, εμένα μου είπε σε όλη την επικράτεια. Εκτός αθλητικό χώρο, είναι αδιάβαστο στο νομικό συμβούλιο. Θα το ρωτήσω, γιατί μπορεί να γίνει... Θα είναι ζαβός, μπορεί να είναι, μπορεί, όχι, δεν θέλω να με αδικούσω. Θα είναι ζαβός ο νομικός. Μπορεί να είναι δικό μου σφάλμα, ε. Άκουσε λίγο Γρηγόρη, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο, έκανε παράπτωμα με σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία γενικότερα εκτός ποδοσφαίρου. Κοίταξε, αν είναι αυτό που λέω εγώ να προκαλέσει επιπτώσεις. Μα πρόσεξε με, το ποδόσφαιρο είναι νούμερο ένα στη χειραγώγηση των μαζών και στο διαμόρφωση μυαλό. Ναι, όχι, σε ευχαριστώ για αυτό που λες. Θα καλοπροαίρετη είναι η πρόταση μου. Δεν το συζητάω, θα το ρωτήσω γιατί. Εγώ δεν το ρώτησα για την περίπτωση Σαββίδη, ρώτησα γενικά τι ισχύει. Θα απαγορεύεται στους αθλητικούς χώρους ή στο αστυνομικό σχέδιο. Μπορεί να ασφάλω εγώ, συγγνώμη. Έγινε, καλή θα το ζητάω, σε ευχαριστώ. Ναι. Παρακαλώ. Πάνω στην δεν τον είπα τον άνθρωπο για το πάνω σαν... στην προσπάθεια να δώσει ελπίδα στους παοξίδες, έβγαλε ότι ο άλλος μπήκε καλά μέσα με το πιστόλι. Εγώ. Καλά έκανα και αυτό είπα. Αυτό είπε ουσιαστικά. Καλά, ότι. Πάνε. Ότι καλά σε λέει Αλφωτινέ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε πάμε γραμμή. Ναι. Βλάκας Φωτεινός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια χαρά, φίλε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Φυσικά δεν το ξέρω και θέλω να μου πείτε κι εσείς αν το ξέρετε. Ο Κομίνης θα μπορούσε να βγει στο γήπεδο μόνο με τη μια ομάδα. Βέβαια. Γιατί οι παίκτες δεν πρέπει να ελέγχουν ποιοι είναι, πόσοι είναι, να πάρει το OK και να βγάλει την άλλη ομάδα. Πώς θα τη βγάλει με το ζόρι, άμα η άλλη ομάδα δεν θέλει να βγει. Αυτό σας λέω. Ναι, δεν πρέπει να ελέγχουν. Άρα δεν μπορεί να βγει με τις δύο, μόνο με τη μια τι ομάδα. Τι λέτε, φίλε. Βγαίνει ο διαιτητής και περιμένει τις ομάδες. Παρουσιάζεται μία ομάδα και η άλλη δεν παρουσιάζεται. Και το γράφει στο φύλλο αγώνος. Και η άλλη ομάδα που αυτό, δεν παρουσιάζεται τιμωρείται. Άλλο τι πρέπει και, να γράψει. Και αν έβγαινε ο Κομίνης, θα έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Γιατί θα είχαν βαθμούς και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε αυτό, ναι ή όχι. Τουλάχιστον τώρα το πάρει η ΑΕΚ. Με ενημερώνει φίλος νομικός ότι για παράνομη είσοδο στον αγωνιστικό χώρο ασκήθηκε η ποινική δίωξη και όχι για το όπλο. Ευχαριστούμε τον Χατογιακά. Ναι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχουμε χρόνο για άλλον ένα φίλο. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ό,τι πει ο Γρηγόρης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Bardi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι.
Ήρθε η άνοιξη και στο Mediterranean Cosmos βάζουμε τα καλά μας. Ξεχωριστές εκδηλώσεις, πασχαλινά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο αγαπημένο σου εμπορικό κέντρο. Σε περιμένουμε έως τις 14 Απριλίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Ώστε θέλεις να κινείσαι. Ώστε θέλεις να ανέβεις. Ώστε θέλεις να μην ταλαιπωρείσαι. Ώστε Osteoflex. Η σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων. Osteoflex κλασικό, Plus, με υαλουρονικό και σε κρέμα. Σειρά Osteoflex της Health Aid και κινηθείτε ελεύθερα. 15 χρόνια στην Ελλάδα, νούμερο 1 στις αρθρώσεις. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Τι happy days ή τίποτα? Παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days! Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τη μέση τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τη μέση είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Κλιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Ευρώ σε δωροεπιταγές. Στην Αβίν. Και αυτό το Πάσχα κερδίζω διπλά. Η κάρτα Αβίν Κερδίζω χαρίζει διπλούς πόντους, διπλό κέρδος. Μέχρι 16 Απριλίου. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Τώρα κερδίζω διπλά. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Ούτω Γκάζ Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγραεριοκίνησής σας? Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγραεριοκίνησης με ένα λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου. Με τη δύναμη του μπλε της λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310-510-398. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε, κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αυτά τα βάζουμε Σάββατο όταν έχουμε χρόνο εδώ. Δεν μπορεί να παίξει λίτα φόρτ. Γιατί την ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Αυτά τώρα τους πάνε 30 χρόνια πίσω τώρα. It ain't no big thing. Μετρόπολης 95,5 ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4. Τρεις γραμμές είναι ελεύθερες για να ενημερώσω αυτούς οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Να πω ότι μαζί μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Παλωδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί υπάρχει το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου, το οποίο μπορείτε να τα αποκτήσετε
με 18.800 ευρώ μόνο, τώρα που δεν υπάρχει η επιδότηση, να το κάνετε δικό σας και να έχετε μεγαλύτερη ασύλληπτη οικονομία στο καύσιμο. Περισσότερα στο 2310-596-596 και στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι ρώτησα και πάλι νομικό, πήρα τηλέφωνο άλλο νομικό. Α, μάρε κόκκι, μας έχεις πρίξει με τους νομικούς. Να ενημερωθώ για το θέμα. Τους καρτογιακάδες τώρα να πούμε, λοιπόν, μεσημεριάτικα. Ο οποίος με ενημέρωσε και μου λέει ότι σύμφωνα με τον νόμο, το όπλο μόνο σε χώρους αεροδρομίων δεν μπορεί να το φέρει. Δεν μπορεί να το φέρει. Αλλά αυτός ο οποίος πάει να μπει στο γήπεδο δεν μπορεί να φέρει ούτε χαρτί ούτε ποτήρι. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή καλά σου λένε τόση ώρα. Τι πάει να δώσει ελπίδα. Απαντάω τι λέει ο νόμος. Βρέας τι λέει ο νόμος. Όπως ο Εμίλιος μου λέει, τι ορίζει ο νόμος περί οπλοφορίας αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο περί όπλων και οπλοχρησίας από ιδιώτες, οι πολίτες που φέρουν άδεια οπλοφορίας και οπλοχρησίας όπλων για προσωπική ασφάλεια, ναι, απαγορεύεται ρητός να φέρουν, ναι, όπλο σε μέρη όπου διεξάγονται κάθε είδους αγώνες, ναι, συναυλίες ή συγκεντρώσεις. Ναι. Ο νόμος ορίζει την άμεση ανάκληση άδειας του κατόχου όταν συλληφθεί, ναι, ή θεαθεί με όπλο σε μη προλογισμένους χώρους. Ναι. Επίσης, αντιμετωπίζει αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία του αυτοφόρου, ναι, ενώ ορίζει ποινή φυλάκισης έως 24 μήνες ανάλογα με την περίπτωση. Τώρα να σου πω κάτι εγώ. Δίνεις ελπίδα τους παοξίδες μετά από αυτό. Θέλω να έχω πιο υγιή σχέση. Εγώ δεν θέλω να Εγώ λοιπόν που θέλω να έχω πιο υγιή σχέση με τον νό, δεν τους δίνω ελπίδες. Okay. Και αν ο διαιτητής έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο, θα έδινε στο χοντρομπαλά το πρωτάθλημα. Θα το έκανε και ο Πάο και εγώ. Δεν αρνήθηκα την προσέγγιση δική σου. Εσύ άρνησε δική μου. Πάμε. Ο Κομίνης το έδωσε στην άκρη. Εγώ λέω ότι η ποινή πάει μόνο προς τα κάτω. Ρε κόκκινε, τελείωνε με το παραμύθι. Παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ας το παραμύθι, ναι. Γεια ρε παρικαριά. Μεγάλο λαϊκατζής, Λευτέρης. Αυτό είναι. Λοιπόν ρε φίλε, δεν μου λες, ο Σαββίδης τι είναι, δεν είναι άνθρωπος. Τι είναι, είναι μηχανή, είναι ρομπότ. Δεν έχει αυτός αρχές, δεν έχει νεύρα, δεν έχει όρια. Πες μου λίγο σας παρακαλώ πολύ, πού στον κόσμο, αυτό που έκανε ο Σαββίδης είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρόεδρος να μπαίνει μέσα στο γήπεδο του με 35.000 κόσμο. Ε, όχι 35. Να κόψε, κόψε καμιά δεκαριά. Κόψε κατά. Άστα τώρα τα 35, δεκαετία του 70. Άστα το παραμύθι. 35. 30.000. Και να θέλει να πάρει την ομάδα του και να φύγει μέσα από την έδρα του. Δεν ξανάγινε. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Από τα νεύρα του και από τη σκασίλα του το έκανε. Λευτέρη, για να μιλάμε σοβαρά. Ναι. Η εικόνα ενός ανθρώπου που φέρει όπλο και μπουκάρει στον αγωνιστικό χώρο έχει προκαλέσει όλη αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, αυτό έγινε εκείνη πάνω στην Δεν πάτη, έχει σημασία άλλο, να σου πω κάτι. Όταν πάει στο δικαστήριο, οι νομικοί προκειμένου να σε υπερασπιστούν λένε ότι ήταν εμβρασμό ψυχής. Ήταν σε άμυνα, ήταν ενθερμό. Λοιπόν, πάμε, αυτό δεν δικαιολογεί. Πάμε να τελειώνουμε τώρα με το πρωτάθλημα. Τελείωσε. Πάμε το κύπελο τώρα. Έλα τώρα 12 του μηνός να πάρει το κύπελο. Άσε τώρα. Όλοι είναι άνθρωποι. Τι σημαίνει. Έκανε μπουκα. Τι να κάνουμε τώρα. Κωνσταντίνε, μια ερώτηση. Δεν μου λες, δεν φταίει ο Μπουφόν για τον γκολ που έγινε πέναλτι. Όχι, δεν φταίει ο Μπουφόν. Για τη φάση. Όχι. Γιατί στη μικρή περιοχή έγινε, δεν μπορούσε. Εννοείς δηλαδή ότι στο δεύτερο δοκάρι πάει και πηδάει ο Ρονάλντο. Ο Μπουφόν είναι 41 χρονών. Σε λίγο θα παίρνει χάπι να κάνει έρωτα. Άσε τον Μπουφόν τώρα. Ο Μπουφόν, καλώς έγινε τον γκολ. Μπέναλτι ήταν, τελειώσαμε. Άμα θες 42 χρονών, 41 χρονών τερματοφύλακα, στο δεύτερο δοκάρι πρέπει να βγει βολίδα, την πετάξει κόρνερ. Και πήδηξε ο άλλος ο πεδαράς που είναι αθληταράς μέχρι τον ουρανό. Τελείωσε. Ωραία προσέγγιση σου. Επόμενος. Επόμενος. Ναι. Πολύ ωραία. 41 χρονών, τι να περιμένω εγώ από τον Μπουφόν. Καλημέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, λέγομαι Πασχάλη, είμαι Ολυμπιακάρα. Ναι. Και επειδή σαν Ολυμπιακός είμαι πολύ προχώ, ναι, θα σας πω από αυτά που συζητάτε. Μόνο δεν θέλω να με διακόψετε. Όχι. Λοιπόν, είναι μεγάλη κουταμάρα με 30.000 κόσμο να πίνουν νερό στο όνομά σου και 6 άσβρικους να κουβάλας πιστόλι. Αυτό είναι ποντιακό ανέκδοτο. Πρώτον. Δεύτερον, έστειλα ένα βίντεο ο ΠΑΟΚ ότι χαμογελάνε οι παίκτες της ΑΕΚ. Η μία ομάδα αποτελείται από 11 άτομα. Μπορεί 7 να είναι, 3 χορεύουν και 3 λαλούν και άλλοι 2-3 να έχουν πάθει κατάπληξη, κατάθλιψη. Λοιπόν, πώς θα κατέβω εγώ να βγάλω την ομάδα... Σιγά μην πάθα και μηνόπαυση ρε φίλε, θα με τρελάνεις τώρα. Γιατί? Τι να πάθει κατάθλιψη, επειδή... Δηλαδή εμείς αυτά που είδαμε στο γήπεδο, τις κοτρώνες που φάγαμε, τι έπρεπε να πάθουμε δηλαδή. Υπάρχουν και χειρότερα, ρε. Εντάξει. Βρήκε ένα πάτημα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
Λοιπόν, εσύ βρήκες ένα πάτημα το... να δώσεις το Μελισανίδη, το φίλο του Κόκαλη, το πρωτάθλημα. Αυτό κατάφερες. Γιατί χθες εγώ μιλούσα με ένα φίλο μου, παράγοντα του Ολυμπιακού, και μου είπε επιλέξει, εάν ξεκινούσε το μάτς στην Τούμπα Ραπτόπουλε, θα τρώγαμε 4 γκολ. Για 4 γκολ είμαστε. Μέχρι το 50 είναι η ομάδα μας, λέει. Από το 60 και μετά θα μας κάνατε το πισινό σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Παράγοντα του Ολυμπιακού, σαν... μου το είπε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άστο το έργο τώρα. Άστο το έργο. Μιλάμε με όλη την κοινωνία εμείς. Έτσι και παίζαμε το μάτς, λέει, στην Τούμπα. Μετά το 60 λεπτό, με το 60 μέχρι το 90, θα μαζεύαμε πλεμάτια. Ερώτηση. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, λέει. Ερώτηση. Λέγε. Γιατί η ΑΕΚ ήθελε την εξαίρεση του Σκουτέρη. Πώς. Ζητούσε επίμονα την εξαίρεση του Σκουτέρη. Ναι. Και γιατί η ΑΕΚ δεν ήθελε τη χρήση του βίντεο. Γιατί αφού δεν βοηθάει σε τίποτα το βίντεο. Γιατί δεν ήθελε. Αφού δεν βοηθάει σε τίποτα το βίντεο. Γιατί ο Σκουτέρης δεν έχει σαν Ευαγγέλιο το φύλλο αγώνα. Γιατί ο Σκουτέρης, άμα το βάλει σε ένα δωμάτιο και δεμένο τον κομμίνα, του δώσει κάτι χαστούκια. Γιατί ο Κομίνης βγάζει και βλάκες στους παοξίδες. Δεν είναι αυτό. Τους βγάζει και βλάκες. Δηλαδή τους λέει, κερδίζατε εσείς 1-0 και μπήκατε και διακόψατε τον αγώνα. Δηλαδή ο Κομίνης, το πιο μεμπτό που έχει κάνει. Δεν είναι ούτε ότι τον γκολ ακυρώνει, ούτε γυρνάει πίσω μπρος. Είναι τα μετά. Είναι όχι. Ούτε ότι δεν πάει ο άνθρωπος εκεί. Γιατί είναι γέγγιος η γυναίκα του και έχει ένα φόβο. Και είναι λογικό, ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Είναι ότι βγάζει βλάκες στους παοξίδες. Εκεί είναι ότι θέλει, ας πούμε βρυσίδι από τον παοξίδι. Πριν πάμε στον επόμενο 3-12. Όταν δεν αναφέρεσαι σε χορηγούς, διαβάζω οτιδήποτε. Όταν αναφέρεσαι σε χορηγούς, δεν διαβάζω τίποτα. Πληρώνει χορηγοί. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Ναι, γεια σας. Ήθελα λίγο να σου δώσω λίγο τα φώτα μου, κύριε. Πώς είναι το όνομά σας λίγο? Γρηγόρης. Γρηγόρη. Γιατί λέτε κάποια πράγματα που είναι. Επέτρεψε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ασυναρτησίες. Για την οπλοφορία που μίλησες πριν. Ναι. Υπηρετώ στο τμήμα που είμαι υπεύθυνος για τις άδειες οπλοφορίας. Φωνάξτε λίγο. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, άκουσα με λίγο. Υπηρετεί στο τμήμα που είναι υπεύθυνο. Αν θέλεις λίγο, μη με διακόπτεις. Δεν σας διακόπτω, κύριε μου. Η γραμμή μου δεν είναι καλή. Κύριε μου, δεν σας διακόψα. Επειδή δεν άκουσα ο συνεργός μου. Λέω ναι. Ότι υπηρετείτε στο τμήμα που δίνει άδειες οπλοφορίας. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, είπες πριν άδεια οπλοφορίας και άδεια οπλοχρησίας. Άδεια οπλοχρησίας. Για οπλοφορία είπα, δεν είπα για οπλοχρησία. Χρησιμοποίησες τη λέξη. Η εκπομπή σας προφανώς και ηχογραφεί. Μπορεί να το ξέρει. Ναι. Ωραία. Παρακάτω. Οπλοχρησία έχει μόνο James Bond στα έργα. Κανένας άλλος δεν έχει οπλοχρησία. Ναι. Δεν υπάρχει οπλοχρησία. Υπάρχει οπλοφορία, παύλα οπλοκατοχή. Μην μπερδεύεστε και μην λέτε πράγματα. Να ενημερώνετε, εφόσον θέλετε να ενημερώνετε τον κόσμο, να τον ενημερώνετε σωστά. Δεν προσπαθώ να στο παίξω δάσκαλος. Καλά, και σας ακούω, κύριε. Θα σας κάνω εγώ τελευταία μια ερώτηση. Πείτε μου τι θέλετε, ναι. Πείτε μας. Λοιπόν, η οπλοφορία και η οπλοκατοχή που έχει ο κύριος επιχειρηματίας του ΠΑΟΚ ισχύει για όλη την επικράτεια, όπως σωστά προείπες. Κύριε Κωνσταντίνε, πώς είπαμε το όνομά σας? Γρηγόρης και Κώστας. Γρηγόρης. Λοιπόν. Υπάρχει ο νόμος που λένε ότι μέσα σε στάδια, μέσα σε καφετέρειες, μέσα σε μπαρ, μέσα σε κλαμπ, μέσα σε μπουζούκια, συνεδριάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, απαγορεύεται η οπλοφορία. Ανάλογα, υπάρχει... ποιος είναι, κύριε. Γιατί άμα δεις υπάρχει... εσύ άμα δεις κάνα βουλευτή, κάνα υπουργό με όπλο, θα κλάσεις μέντες εσύ που δίνεις την άδεια. Ναι, μισό λεπτό. Θα κλάσεις μέντες, το λέω δεύτερη φορά. Θα με ρωτήσετε μετά, άντε, μπράβο. Θα σου απαντήσω. Άντε, απάντησε μου. Από εγώ μπορεί να με κάνεις μαγιά. Άμα μπει κανένας υπουργός, θα κάνεις κάμψεις, ναι. Άσε τι απαγορεύεται. Εντάξει. Άφησε με να δει. Θα κάνεις κάμψεις, σου λέω. Δεν με αφήνεις, δεν θέλεις να μάθεις. Όχι, σε αφήνω. Δεν θέλεις να μάθεις. Αλλά δεν μας τα λες όπως είναι. Ξαναλέω για έκτη φορά. Απαγορεύεται ρητά σε χώρους όπου συνεδριάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Να οπλοφορεί οποιοδήποτε. Σώπαρε, συγκινηθήκαμε. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει. Άφησε με να τελειώσει. Άμα μπει ο υπουργός, θα κάνεις τσίρλα. Εσύ που κάνεις την άδεια. Δεν αφήνεις να τελειώσει. Βρεάσε το παραμύθι τώρα. Μας κάνεις μάθημα τώρα εσύ με τα όπλα. Άστο να τελειώσει. Άμα σε πάρει ένας βουλευτής τηλέφωνο να βγάλεις μια άδεια, κάμψεις θα πάρεις. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, θα συμφωνήσεις με αυτό που θα σου πω. Θα συμφωνήσεις με αυτό που θα σου πω. Άσε με να τελειώσω. Γιατί βιάζεσαι. Άσε με να τελειώσω. Ξαναλέω ότι σε χώρους όπου βρίσκονται πάρα πολλοί άνθρωποι, είπαμε σε χώρους ψυχαγωγές κτλ., απαγορεύεται εκτός ενστόλου να οπλοφορεί ο οποιοσδήποτε, ακόμα και ο αστυνομικός
που δεν είναι σε υπηρεσία. Το είπαμε και αυτό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά κενά νόμου και δεν τηρείται. Τα κενά, παίρνουν. Δηλαδή υπάρχει ένας νόμος που αναιρεί τον άλλον. Αν, για να σας δώσω να καταλάβετε τι, τι εννοώ. Οπότε. Οπότε. Αυτό που λέει ο. Πώς λέγεται ο άνθρωπος που μιλάει. Όπως λέγεται, ναι. Ναι. Αυτό που λέει, πολύ σωστά το λέει. Γιατί βρισκόμαστε στην Ελλαδίτσα. Αυτό λέω, ρε. Και άρα ποιο λάθος κάναμε, ρε φίλε. Δεν μίλησες για, για οπλοχρησία, κύριε. Αν είπα τέτοιο πράγμα είναι λάθος. Άλλο οπλοφορία. Απέσυρε το αυτό. Φυσικά. Τρεις φορές γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο. Τελείωσε. Αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Εννοείται, ρε φίλε, το σε παρακαλώ. Αν εφόσον υπόθηκε ότι το πράγμα είναι έγκλημα. Όχι λάθος, έγκλημα. Τρεις φορές το είπες, δεν το είπες μία. Ωραία, κάνε μου μήνυση, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Σου είπα συγγνώμη, δηλαδή. Κάνεις, αν είπαμε τέτοιο πράγμα. Ρωνεύεσαι. Εγώ πήρα να σε δείξω. Ρε φίλε, σου λέω εφόσον το είπα κάτι τέτοιο, είμαι λάθος. Και συνεχίζεις. Τι να κάνουμε, το είπες. Το είπες, πάει, τελείως. Έκανε λάθος. Εσύ δεν παραδέχεσαι ότι το είπες. Εγώ δεν παραδέχτηκα. Όχι, το είπε. Το είπε. Το είπε και είναι λάθος. Οπλοχρησία, άλλο απλό. Άλλο η, πράγμα, η χρήση και άλλο το να φέρει. Υπάρχει, είπαμε, οπλοκατοχή, οπλοφορία. Οπλοκατοχή, παύλα, οπλοφορία. Μπορεί να έχει κάποιος την οπλοφορία και η οπλοκατοχή να ανήκει σε άλλον. Okay. Καταλάβατε okay, ναι, αυτό είναι λεπτομέρεια. Μάζε καλά. Βέβαια, από την άλλη μεριά. Αυτό που είπε στην Ελλάδα. Το ομολόγησε, ναι. Καλημέρα. Όπως σου λέει και οι νόμοι. Αλλιώς τα λέω ένας, αλλιώς τα λέω άλλος. Έλα ρε κόκκινε, στην Ελλάδα των Βαλκανίων είσαι και ο άνθρωπος αυτός τώρα ξέρει τι έχει τραβήξει. Παρακαλώ. Θα τον παίρνει ο υπουργός, θα του λέει βγάλε γι' αυτόν άδεια. Μα είναι τρελός, δεν πειράζει, δικός μου είναι. Έχει θέματα πολλά τώρα, μην τα βγάλουμε στην επιφάνεια. Έχει ο άνθρωπος τον ταλκά του. Καλά έκανε όμως και μας διόρθωσε, γιατί μας διόρθωσε ο άνθρωπος. Άλλο προφορία λέει ο άνθρωπος, άλλο πλοχρησία. Ο πλοχρησίας δεν ήταν μπαμπαμ, πάρ τον κάτω. Επόμενη γραμμή, έτσι είναι η πλοχρησία. Έλα. Μάλιστα. Έλα το πλε. Μάλιστα κύριε μου. Έλα Στράντζαλης. Ποιο Στράντζαλη. Έλα, δεν έχω μιλήσει παλαιότερα για το. Είσαι ο παλιό παίκτη τη δόξα. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ο άλλο ο Στράντζαλη πέθανε ο προπονητή. Ο άλλο ο Στράντζαλη είναι στο εξωτερικό. Εσύ ποιο Στράντζαλη είσαι. Εγώ ήμουνα τότε με στα εφηβικά με τον Κώστα τον Ορφανό ήμουνα τότε. Άμπραβο, άμπραβο. Ωραία. Γενιέ στον κύριο Νίκο Μήτρα. Στον 65 Μήτρα και τον Μακρύ, τον Λευτέρη Παπαδάκη. Ωραία, ωραία. Θέλω να μιλήσω για το εξή. Εφόσον επιστηγμίσει τον κόλ του Πάουκ με την άκρη, δείξαν σέντρα. Από εκεί και πέρα τελειώνει τον κόλ. Είναι μετρημένο το κόλ. Δηλαδή αυτό το πράγμα γιατί να αντιλαμβάνεται ότι ο τέταρτο να είδε την offside, γιατί τελειώνει. Ορίστε. Ορίστε, γιατί τελειώνει, λέω. Από τη στιγμή που δείχνουν και οι δύο σέντρα, δηλαδή τι άλλο μπορεί να προκύψει από εκεί και μετά. Τι άλλο μπορεί να καταλάβαν και οι δύο σέντρα. Η τηλεόραση, αν υπήρχε ο τέταρτο. Η τηλεόραση, ο τέταρτο. Το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο που έπεσε. Ο ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ που έκανε τα μάτια στον Δημητριάδη. Το είδε στο μόνιτορ του, το σφύριξε. Άρα μιλάμε για διαπλοκή. Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, και εγώ σου λέω το εξής. Εφόσον ο ΠΑΟΚ και θέλω να το πάρει για τα όσα έχουν κάνει, γιατί θυμάμαι και τον Τζουκαλαδέλη το 77 που το έχασε τον τίτλο ο ΠΑΟΚ. Έχει χάσει ο Ηρακλής και με ήττα έπαιρνε το πρωτάθλημα και σκεφτήκαν οι φωστήρες της ΣΑΕΚ και μηδενίσαν τον Ηρακλή και έχουν κατεγραμμένο τίτλο. Σωστά μέχρι εδώ. Για να το πάρει λοιπόν, ο Ηρακλής. Λοιπόν, έναντι αυτών των τριών. Για να εκτιμηθούμε την Κρήτη που μας τράβηξε τον ΠΑΟΚ να παίξει. Λοιπόν, εφόσον το θέλουμε το πρωτάθλημα και επειδή η δικαιοσύνη είναι τυφλή, να κάνει τα αδύνατα δυνατά ο κύριος Σαββίδης, ναι. Να πάρει τους βαθμούς και να πάρει το πρωτάθλημα. Να δείξει τη δύναμή του. Μ' ακούς? Ναι, δεν σ' ακούει. Να δείξει τη δύναμή του ο κύριος Σαββίδης. Να αντιστρέψει τα νερά. Τι να αντιστρέψει τα νερά. Τρεις διαιτητές πληρώνει, τέσσερις εκεί. Και ο άλλος πήγε με την ΑΕΚ. Τι να κάνει ο άνθρωπος ακόμα. Να όχι, να μπορέσει να το κάνει. Όλα γύρω στην Ελλάδα ζούμε. Εφόσον με τα ίδια μέσα που μας πολεμάνε με την συνωμοσιολογία. Πώς το λένε το διαιτητή, ρε. Τεβεκέλη. Ο Τεβεκέλης που είναι σαν Κινέζος. Έχει τον άλλον τον Κανάκη. Κάνει εκπομπή και δεν ξέρει τον Τεβεκέλη. Δεν το θυμόμουν. Παρακαλώ. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟΚ ο κ. Σαββίδης. Εδώ και δύο χρόνια ευνοεί το ΠΑΟΚ σε σχέση με άλλες ομάδες. Από διαιτητικά θέματα. Από τον μέχρι τον περσινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Κύπελλο. Φυσικά ο ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό εδώ με τον Κίζα έγινε. Και επειδή ξαφνικά γύρισε μια απόφαση και γύρισε το μυαλό του ότι δεν πρέπει εμείς οπωσδήποτε να είμαστε ευνοούμενοι, δύο αποφάσεις μέσα σε δύο χρόνια ήταν σε βάρος του ΠΑΟΚ. Και όλα αυτά είναι εντελώς τυχαία. Και δικαιούται διανομιλή ο ΠΑΟΚτσής. Βρε είναι πάνε με τα καλά τους. Το άσπρο το κάνανε μαύρο και το κίτρινο το κάνανε κόκκινο.
Ο διαιτητής δεν βγήκε ποτέ. Το γκολ δεν ήταν γκολ, ήταν offside. 9 στους 10 επόπτες θα το σφύριζαν offside. Το πήραν πίσω την τελευταία στιγμή. Τελικά το ακυρώσαν τον γκολ και μέσα στα αποδυτήρια το επικύρωσαν. Το επικύρωσαν. Ήταν πρωτοφανή πράγματα. Για, αυτό είναι δυσφήμιση πρώτα για την. Δυσφήμισαν το ποδόσφαιρο, δυσφήμισαν την ΑΕΚ και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ και δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αλλά η ΑΕΚ θα είχε πρόβλημα αν έβγαινε ο διαιτητής και δεν έβγαινε η ΑΕΚ. Την ΑΕΚ ουσιαστικά την κάνει πλάτη ο διαιτητής, μη βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο. Φιλιά. Ας κάνουν και πλάτη μια φορά την ΑΕΚ. Στα τελευταία 3-4 χρόνια. Πέρσι χάσαν κύπελλο από διαιτητικό σώμα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Είναι πολύ δυσάρεστα τα νέα για τον πιλότο, τον Μιράζ. Ποιο πιλότο, ποιο Μιράζ. Γι' αυτό που έγιναν κάτι σχήρους στην αερομαχία με τους Τούρκους. Χάσαμε πιλότο. Δυστυχώς κατέπεσε το Μιράζ και είναι νεκρός ο πιλότος. Δεν πάτησε το κουμπί να βγει δηλαδή. Κατά την προσγείωση δεν ξέρω τι έγινε. Όταν θα αποφαθούν. Κάτσε να καταλάβω, γιατί με την μπάλα ασχολούμαστε από το πρωί. Έγινε επεισόδιο Ελλάδα-Τουρκία. Κάθε μέρα γίνεται. Ωραία. Και τι έγινε. Όλα. Από κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Ποιες προσγείωσες, ρε. Κάτσε. Του αεροσκάφους, του Μιράζ. Το έριξε ο Τούρκος ή στην προσγείωση. Όχι, ρε. Δεν έριξαν. Εμπλοκές γίνονται. Δεν γίνονται. Έριξαν το αεροπλάνο το δικό μας. Όχι, ρε, φίλε. Πώς έπεσε μόνο του. Έπεσε μόνο του. Ναι. Άμα έπεσε μόνο του. Όταν θα βγάλουν το πόρισμα, θα σου πω. Και τι πόρισμα. Χάθηκε το παλικάρι μου. Φρε το παλικάρι χάθηκε. Κακώς χάθηκε το παλικάρι. Άλλο λέω εγώ. Το ρίξαν οι Τουρκαλάδες ή μόνο του έπεσε. Όχι, όχι. Αυτό. Τέλειο. Πάμε επόμενη γραμμή. Και είναι νεκρός ο πιλότος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν. Καλά κάνω εγώ και δεν μπαίνω στο αεροπλάνο μέσα. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα άλλο θέμα που δεν το έχετε πάρει μυρωδιά και δεν το έχετε θίξει. Ή άμα δεν το πήραμε μυρωδιά, πες το να το πάρουμε μυρωδιά. Κάτε να. Λοιπόν, μιλάτε για την ΑΕΚ συνέχεια. Ναι. Η ΑΕΚ και ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, ρε παιδιά, έχει πτωχεύσει και έχει κλείσει αυτό το μαγαζί εδώ πριν από 4 χρόνια. Δυο φορές έγινε, φίλε, αυτό. Μπράβο. Έχει αλλάξει αφημί και συνεχίζει πάλι με το ίδιο όνομα. Εσύ σαν Μπάοκ και σαν Άρη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Όταν ο Βενιζέλος τον Μπάοκ, τον Άρη και τον Ηρακλή στον μπάσκετ του τα έκανε 0 τα χρέη, τα πληρώσαμε εμείς. Αλλάξαν όνομα. Άλλο αυτό, μην τα μπερδεύεις, ρε Σύρα. Γιατί να μην τα μπερδεύω. Ο Μπάοκ στον μπάσκετ, ο Άρης λέγεται Άρης. Σε ρωτάω. Λοιπόν, άλλο είναι, έπεσε. Δεν είναι άλλο. Ερασιτεχνική ο Μπάοκ. Βρε του, ο χοντρός έσβησε τα χρέη για να τον βγάλουν υπουργό. Πόσα άλλα ρε Ραπτόπουλε. Ο Ηρακλή, ο Μπάοκ και ο Άρης στον μπάσκετ αλλάξαν όνομα. Ρε άλλο το έργο μπορεί να σχίουν άλλοι νόμοι εκεί. Τι νόμοι ρε. Τους άλλαξαν αφημί ρε. Μπράβο. Δεν άλλαξε αφημί ο Άρης. Λοιπόν, αν άλλαξε αφημί. Πώς αφημί άλλαξε ο Άρης. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Λοιπόν, μιλάμε για ΠΑΕ. Όταν η ΠΑΕ πτωχεύσει, ναι, βγαίνει μια άλλη. Αυτή η άλλη που λέτε εσείς ΑΕΚ έχει άλλο αφημί. Δεν μπορεί να λέγεται πάλι ΑΕΚ. Πώς, γιατί να μην λέγεται ΑΕΚ. Μπορεί να λέγεται ναι ΑΕΚ. ΑΕΚ λέγεται. Όχι, λάθος κάνω. Λάθος κάνω. Παράνομο. Γιατί πήρε άλλο αφημί. Από άλλη ομάδα. Βέβαια. Ποια ομάδα. Ποια ομάδα πήρε. Όπως είναι όλες οι ομάδες που πέσανε και άλλαξαν όνομα. Πλάκα ναι. Ωραία. Εσύ τι ομάδα είσαι. Εγώ δεν είμαι ομάδα. Δεν είσαι ομάδα. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ πέρα που δεν είσαι εσύ ομάδα. Δικαιούσε να μην είσαι εσύ και δικαιωταθώ. Φύγε που δεν είσαι εσύ ομάδα. Μόνο εγώ δεν είμαι ομάδα. Όλοι οι άλλοι είστε ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Όταν ο Βενιζέλος για να βγει το Πασόκ εδώ πέρα έσβηνε τα χρέη και τις έκανε άφημοι για άλλες τις ομάδες, τότε ήταν καλά. Η ΑΕΚ σε πείραξε τώρα εσένα. Έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, την πήρε ο άλλος τζάμπα, την ανέβασε τζάμπα, πήρε πρωτάθλημα τζάμπα, πήρε διαιτησία τζάμπα. Και κάνει και γήπεδο τζάμπα. Πάμε επόμενη γραμμή. Και ο γραμμένος περιμένει. Στο πεθαίνω κάθε ξημέρα με έρθει ο γαμπρός. Έλα, πάμε, πάμε. Λέγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή υπόλοιπη λαμπρή, Γρηγόρη. Για 40 μέρες που έχουμε καλή υπόλοιπη λαμπρή. Τι λαμπρή λέει αυτός, τι λέει. Λαμπρή, λαμπρή, λαμπρή. Στα ελληνικά είναι λαμπρή, δεν έχουμε πάσει κανείς. Τι λαμπρή λέει, ρε. Λοιπόν, άκου Κώστα, πήρα να τα βάλω τα πράγματα στη θέση. Βάλτα σε μια σειρά. Πρώτη φορά ΑΕΚ, Κομίνης και αριστερά. Αυτό είναι το σύνθημα. Πρώτη φορά. Ξαναγυρίσουν πέσους για να ξαναδούν άσπρη μέρα στον παγιάτικο του Πασόκ. Να το ξεμπαγιατεύσουν πέσους. Γιατί είναι λίγο παγιάτικο τώρα. Γιατί με αυτούς που πήγαν να κάνουν δουλειά ξεχάσαν ότι αυτοί έχουν σύνορα μέχρι το Κουκάκι. Είναι κουκάκι. Από, από το Κολονάκι μέχρι το Κουκάκι. Δηλαδή πώς γίνεται να ανέβουν εδώ πάνω και θέλαν και δουλειά. Να γίνει και δουλειά. Πρώτη φορά ΑΕΚ, Κομίνης και αριστερά. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Όσο για το Μιλισανίδη, τους είχε χρόνια πελατάκια τα σιριζάκια μέσα στην ΑΕΚ. Και το ξέρεις πολύ καλά, Κώστα μου, αυτό.
δεν μπορούσε να χαλάσει χατήρι εκεί κάτω. Γιατί αν χαλούσε χατήρι εκεί κάτω, το λιτζάρισμα θα ήταν άσχημο. Εμείς εδώ ποντάραμε στο Τσακαλώτο και στον άλλο το Ζαβό, τον καθηγητή, πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε, ναι. Πώς, το Ζουράρι, το Ζαβό, το Ζουράρι. Το Ζαβό. Πού πας. Πήγε με το Τσακαλώτο και το Ζαβό. Τι να πω, ρε. Έβγαλε και το γραμμένο εκεί. Κύριε Κανελάκη. Δεν πας μπροστά με αυτούς. Στο τελευταίο, ναι. Μια ΕΠΟ την οποία θα θαυμάζουν όλοι. Θα έρθει το έργο και θα γίνει. Ναι. Άρα σαν ο Κανελάκης. Καλά πράγμα. Έλα φίλε, είσαι ο τελευταίος. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γρηγόρη, γεια σου παιδιά. Γεια σου φίλε. Μ' ακούτε? Ναι. Καλησπέρα από το Ερυθρόλευκο Μόναχο πάλι. Άντε πάλι. Εγώ είμαι πάλι. Λοιπόν, ήθελα να πω ένα λεπτάκι μόνο, αν θέλετε, ότι κάθε φορά η οικονομική κρίση έπεται της ηθικής κρίσης. Ναι. Δηλαδή, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε όχι αν είναι σωστό που μπήκε κάποιος παράγοντας με το όπλο μες στο γήπεδο, αλλά το αν είναι άνθρωπος, αν έχει αισθήματα, αν έχει νεύρα και πάει λέγοντας. Δηλαδή, και ο καπετάνιος άνθρωπος ήταν που έμπαινε με τα όπλα μέσα και είχε νεύρα και πάει λέγοντας. Έτσι δεν είναι? Εγώ νόμιζα μετά από τέσσερα μνημόνια. Ναι, αλλά πάλι όμως σε όλους τους ανθρώπους, ναι, ακόμα και στο διαιτητή, τον επόπτη, όλοι μας πρέπει να βάλουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν λέω για τον Σαβίδη. Λέω για όλους τους ανθρώπους. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Με ελαττώματα, με φόβους. Έχεις δίκιο. Να ρωτήσω κάτι εσένα που είστε πολύ έμπειρης και ειλικρινής. Εάν το ίδιο θέμα γινόταν και έμπαινε ο Μαρινάκης σε αντίστοιχο σκηνικό με το όπλο μέσα, τι θα γινόταν εκεί πάνω, για πες μου. Τι θα γινότανε, Κιμ Φίλμπι θα το λέγανε. Θα λέγαμε ότι είναι άνθρωπος και ότι είναι και ότι είναι και ότι είναι. Γι' αυτό σου είπα στη βραδινή εκπομπή σου ότι όλοι οι Ολυμπιακοί φέτος παρακαλούσαν να πάρει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας ότι εμείς δεν έχουμε ομάδα. Και πράγματι, αν παίζαμε στην Τούμπα, θα έχω μια ένσταση. Άλλο τι κάνετε ο λαός και άλλο τι θέλει η ηγεσία. Έχω μια ένσταση. Μισό λεπτό. Άλλο τι θέλει ο λαός και άλλο η ηγεσία. Έχω μια ένσταση. Γιατί Γρηγόρη μου, πιστεύεις ότι η ηγεσία ήθελε να το πάρει ΑΕΚ? Εγώ αυτό που είδα με τον Γκαρσία, αυτό μου έδωσε την εντύπωση. Και εμένα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και για τον Εγώ πιστεύω ότι τα βρίσκουν μια χαρά οι διοίκηση τη ΑΕΚ με του Ολυμπιακού. Συγγνώμη. Μπα ο Κόκαλης τα βρήκε με τον άλλον. Δεν τα ξέρει τα γράμματα. Μα αυτό που λες για την Αθήνα που είναι ενωμένη, σωστά το λες. Απλά το σκεπτικό, νομίζω, στο σκεπτικό διαφωνούμε. Απόδειξη ότι και τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη. Απόδειξη και τον Παναθηναϊκό τώρα που μπορείτε να το δώσετε μια κλωζιά και να το ρίξετε. Κάντε ό,τι μπορείτε να το κρατήσετε. Γιατί το κάνουμε? Έχετε τελείω διαφορετική νοοτροπία και καλά κάνετε. Γιατί, όχι, δεν γιατί είναι το κάνουμε αυτό, γιατί δεν αγαπάμε τον Παναθηναϊκό. Όχι ρε φίλε, τα βρίσκετε μεταξύ σας. Γιατί το κάνουμε? Όχι παιδί μου, εάν έπρεπε το Παναθηναϊκό. Είστε επιχειρηματικά μπροστά, δεν είστε χαϊβάνια σαν και εμάς. Εμείς είμαστε χαϊβάνια. Εάν πέσει ο Παναθηναϊκός, εδώ ο Ολυμπιακός, αυτό το είπα και χθες, σκότωσε τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό είμαστε στην κατάδια που είμαστε. Εάν πέσει ο Παναθηναϊκός, έσβησε ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει αντίπαλο που θα το κοιτάξει στα μάτια. Στο διπλανό μου εξήγησε το αυτό. Ναι, εσένα το μα θέλω τον στο διπλανό μου το που λέει είναι κορόιδο ο Άρης που δεν έριξε τον ΠΑΟΚ τότε στο μπάσκετ. Κατάλαβες? Όχι. Αυτά πιστεύω. Εσείς κοιτάτε που σκοτώσατε τον ΠΑΟΚ. Το όχι. Ή λέει τώρα. Άστα. Για άλλα αθλητικά μιλάμε. Άστα αθλητικά. Για αθλητικά μιλάμε. Άστα τώρα. Εάν εσείς δεν είχατε, ας πούμε, κάποιους ανταγωνιστές, θα ήσασταν το ραδιόφωνο που είστε, θα κάνατε τη δουλειά που κάνατε αν δεν είχατε ανταγωνιστές? Γιατί έχουμε ανταγωνιστές? Γεια σου φίλε. Τελείωσε η ώρα. Συγγνώμη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Πρώτα Θεός με τον Κώστα Λέπτο το βράδυ, όλοι μαζί αύριο. Αύριο? Τι είναι αύριο? Παρασκευή. Α, Παρασκευή. Εντάξει. Ναι. Καλή επιτυχία στον Κώστα Μήτρογλου. Τι έπαθε? Παίζει με την Λειψία. Δεν ποντάραμε η Μαρσέη. Ποια Λειψία και επιληψία, ρε. Τράβα. Άντε ρε βλάκα. Άντε, τελείωνε. Άντε. Τελείωνε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. 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 Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν.
Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. Ηγέτης στα σπορ. Ακολουθούν. Ηγέτης στα σπορ.